Eles se intervalam? Ele está na casa de governo. Não, os juízes privados, não é, por favor? É, candidata. Não está com a vida deste mês? É, candidata. Isso aqui não. O doutor Trifone Borca teve cá todo. Calmera. Vamos uma olhada. Pude câmera. Λοιπόν, η σημερινή διάλεξη θα είναι από τις αγαπημένες μου. Το ένα είναι η κοσμολογία, το άλλο είναι ότι μάλλον αρέσει σε όλους περισσότερο οι εκρήξεις. Πάνε για την αστική εξέλιξη, οπότε πάμε τα supernova, τα nova, μαύρες τρύπες, αστέρες νετρονίων. Ό,τι εξωτικό έχετε ακούσει πάντως για την αστρονομία και ξέρετε λιγότερο από όλα, μάλλον θα τα ακούσετε σήμερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Καλή εισαγωγή. Καλό. Λοιπόν, θα το σε κάποια παρουσίαση, δεν γίνεται. Οπότε να βγούμε ένα γενικότερο πλάνο του τι θα συναντήσουμε σήμερα. Του δίνετε αυτό. Λοιπόν, στην αρχή θα βγούμε μια παρουσίαση για γενικότερα για την αστρική εξέλιξη, δηλαδή όλα τα στάδια. Με βάση ποια κριτήρια χωρίζονται τα διάφορα στάδια, πώς σχηματίζονται τα διάφορα αντικείμενα που θα μελετήσουμε και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στα νεφελώματα, σε αυτό το σημείο. Να πούμε δηλαδή τι μετρήσεις μπορούμε να πάρουμε σε αυτά, πώς μπορούμε να εξάρουμε την απόσταση διαφόρων αντικειμένων από εκεί και ούτω καθεξής. Αργότερα θα μιλήσουμε για τους μεταβλητούς αστέρες. Έχει ακούσει κανείς για αυτά, μεταβλητά αστέρια. Ένας, δύο, τρία, όχι με τη σειρά, όλοι μαζί. Καλώς. Λοιπόν, μεταβλητά αστέρια γενικότερα είναι αστέρια τα οποία είναι μεταβλητά, πολύ πρωτότυπο, που τι σημαίνει, ότι μεταβάλλεται η λαμπρότητά τους. Δηλαδή το πόσο έντονα εκπέμπουν φως και πόσο έντονα το βλέπουμε αυτό. Στη διάρκεια της ζωής μας, ας πούμε, είτε σε τι συχνότητα, σε τι διάστημα. Θα τα δούμε και αυτά. Αλλά για να μην μένουν ερωτήσεις, υπάρχουν αστέρες που μεταβλητοί που μπορεί να είναι λίγες μέρες, 2-3 μέρες, λυρίδες για παράδειγμα, και υπάρχουν και αστέρια που μπορεί να είναι και κάποια χρόνια. Ωραία. Μετρήσιμο τέλο. Ναι. Και στο τέλος θα πάμε να μελετήσουμε την έκρηξη ενός supernova, το SN1987α. Θα πούμε για πώς γίνεται η ονοματολογία, τι ενδιαφέρον έχουν τα supernova. Και τι συγκεκριμένο ενδιαφέρον έχει αυτό το supernova, γιατί ήταν η μόνη άμεση γεωμετρική μέθοδος με supernova που μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε απόσταση. Γενικότερα, ένα από τα αγαπημένα πράγματα των αστρονόμων είναι να μετράνε αποστάσεις. Οπότε είπαμε την προηγούμενη φορά, όσοι είχατε έρθει ή μπορείτε να δείτε στην παρουσίαση που έχουμε ανεβάσει στο ίντερνετ, πώς μπορούν οι αστρονόμοι να μετρήσουν γεωμετρικά αποστάσεις, μέσω της παράλλαξης, για παράδειγμα, την οποία συζητάγαμε. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο, το οποίο οφείλεται στη διακριτική ικανότητα των οργάνων μας. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι που στα αγγλικά είναι standard candles rules, δηλαδή standard κεριά θα το λέγαμε, όπου η ουσιαστική ιδέα ποια είναι. Ότι αν έχω ένα κερί, μια λάμπα των 100 watt, όλες οι λάμπες που θα φτιαχτούν από το ίδιο μοντέλο θα έχουν την ίδια φωτεινότητα. Όσο απομακρύνω μια τέτοια λάμπα, αναλόγως στην απόσταση θα φαίνεται περισσότερο ή λιγότερο αμυδρή. Οπότε αν βρούμε αστέρια τα οποία ξέρουμε ότι από τη φύση τους θα εκπέμπουν το ίδιο ποσό ενέργειας, δηλαδή για παράδειγμα όλα τα αστέρια, όλοι οι φίβες εκπέμπουν 100 βατ, εντάξει όχι τόσο, λοιπόν, για παράδειγμα, αναλόγως το αν θα βλέπουμε αυτά τα αστέρια πιο αμυβρά ή πιο λαμπρά, μπορούμε να ξέρουμε αν βρίσκονται πιο κοντά και πιο μακριά και πόσο πιο μακριά και πιο κοντά. Μια τέτοια γενική ιδέα λοιπόν χρησιμοποιείται πέρα από τη γεωμετρική μέθοδο, η μέθοδο της λαμπρότητας δηλαδή, και αυτό μπορεί να γίνει και με τα νόβα, και με τα νεφελώματα και κυρίως με τα μεταβλητά αστέρια. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αργότερα, οπότε ό,τι δεν κρατάτε μην τρομάζετε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν για την αστρική εξέλιξη. Θα σας παρουσιάσω τα γενικότερα στάδια, οπότε θα σας πάω από τη γέννηση μέχρι το τέλος και θα σας κάνω αρκετά spoil, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά πρέπει να έχετε μια γενική εικόνα στην αρχή και αργότερα θα βγούμε και κάθε ένα από τα αντικείμενα ξεχωριστά. Δηλαδή θα κάνουμε μετά κάποια αναδρομή, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Οπότε στην αρχή τι έχουμε. Γενικότερα, και αυτό είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχουμε ένα πρωταρχικό νεφέλωμα. Δηλαδή πριν σχηματιστεί ένα αστέρι, έχει ένα αρχικό νεφέλωμα που από τι αποτελείται, από αέρια, στην πιο απλή μορφή του, δηλαδή μικρό ατομικό αριθμό, υδρογόνο και ήλιο κυρίως, και αντί να υπάρχει βυρίλιο κ.ο.κ. Και
Αν έχει γίνει κάποια έκρηξη σούπερνόβα στο παρελθόν, κοντά σε εκείνο το σημείο, θα υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία από πιο βαριά μέταλλα. Σκόνη. Δηλαδή, ναι, θα υπάρχει η σκόνη που λέμε, θα μπορεί να υπάρχει και σίδερο, μπορεί να υπάρχει άζωτο, οξυγόνο κτλ. Ο ήλιος μας, αφού για παράδειγμα στη γη μπορούμε να βρούμε σίδερο ή χρυσό ή άλλα πιο βαριά μέταλλα πέρα από υδρογόνο και ήλιο, σημαίνει ότι έχει προέλθει από ένα τέτοιο νεφέλωμα που τι είχε, εκτός από υδρογόνο και ήλιο, και πιο βαριά στοιχεία. Οπότε έχουμε δύο κατηγορίες. Έχουμε τα νεφελώματα στην αρχή που έχουν μόνο υδρογόνο και ήλιο και, ονομάζονται και τα αστέρια που σχηματίζονται ονομάζονται πληθυσμού 2, ανάποδα δηλαδή. Δηλαδή, παρόλο που είναι τα πρώτα αστέρια, τα έχουν ονομάσει πληθυσμού 2, υπήρχε μια παρεξήγηση στο παρελθόν από μεριά των αστρονόμων γι' αυτό. Και η δεύτερη κατηγορία, σε δεύτερο στάδιο τη γαλακτιακή εξέλιξη, φανταστείτε το, όταν σκάσουν κάποια αστέρια του πληθυσμού 2 και γίνουν supernova, εμπλουτίζουν τα άλλα νεφελώματα με πιο βαριά μέταλλα, δηλαδή αν υπήρχε υδρογόνο και ήλιο από ένα supernova. Φανταστείτε εδώ πέρα, θα φτάσουν πιο βαριά μέταλλα, θα φτάσει και σίγουρα και ούτω καθεξής και στη συνέχεια μπορούν να σχηματιστούν τα αστέρια πληθυσμού 1, όπως ο ήλιος, που έχουν υδρογόνο και ήλιο και άλλα μέταλλα. Αυτές οι δύο κατηγορίες. Δεν καταλαβαίνω πώς φύγει στο supernova από τον εφέλωμα. Στην αρχή, γενικότερα, για να σχηματιστεί ένα αστέρι, θα ξεκινήσουν όλα από έναν εφέλωμα. Mm. Το θέμα είναι ότι στην αρχή του σύμπαντος, για παράδειγμα, το μόνο αέριο που μπορούσε να έχει ένα εφέλωμα θα ήταν υδρογόνο και ήλιο. Αυτά είχαν σχηματιστεί λίγο πολύ τότε. Οπότε, στο πρώτο στάδιο, τα πρώτα αστέρια που σχηματίστηκαν, του πληθυσμού 2 δηλαδή, αποτελούνταν όλα από υδρογόνο και ήλιο. Γιατί αυτό ήταν ακριβώς και το εφέλωμα που είχαν. Όταν ένα τέτοιο αστέρι όμως γίνει supernova, θα έχει παράγει νέα στοιχεία από την πυρηνική σύνδεξη. Δηλαδή, το υδρογόνο θα έχει γίνει ήλιο, το ήλιο θα έχει γίνει άνθρακα, άζωτο και οξυγόνο, μετά ο άνθρακα, το οξυγόνο και το άζωτο θα έχουν γίνει. Θα έχουν φτάσει στο σίδερο και το καθεξής. Όταν λοιπόν ένα supernova, αυτό εδώ το στάδιο, διαλυθεί, δηλαδή και ορολεκτικά το αστέρι διώξει τα υλικά του, όταν αυτά τα υλικά συναντήσουν ένα νεφέλωμα που έχει υδρογόνο και ήλιο, το εμπλουτίζουν και οπότε αν σχηματιστεί ένα καινούριο αστέρι, δεν θα έχει μόνο υδρογόνο και ήλιο, θα έχει ό,τι έχει απομείνει από supernova. Δηλαδή αυτό που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή είναι αστρόσκονοι. Το ότι έχετε λίγα ιχνοστοιχεία, συμβίβη, ψευδαργύρου ή έχουμε χρυσό στη γη και ούτω καθεξής, όλα αυτά είναι αστρόσκονη. Είναι από ένα άλλο αστέρι, το οποίο γεννήθηκε από ένα αρχικό νεφέλωμα, πέθανε, έγινε supernova και έδωσε τη νέα γενιά αστέρων, εμάς δηλαδή. Νιώθετε καλύτερα τώρα, ελπίζω, ναι. Λοιπόν. Και το αίμα μας έχει σύγκριτο. Για την αστρόσκονη που λέτε. Ότι δεν είναι υδρογόνο και ήλιο, ναι, αστρόσκονη. Ωραία. Ορίστε. Ναι. Πολύ μπροστά ο τύπος, τα ξέρω λέει. Ωραία. Άρα γενικότερα αυτό. Οπότε, ήδη έχετε δει ένα βασικό διαχωρισμό στο σχηματισμό των αστέρων. Έχουμε αστέρες που έχουν μόνο υδρογόνο και ήλιο και έχουμε και αστέρες που έχουν και βαριά μέταλλα. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε έστω και διασχετικά ότι ούτως ή άλλως στη ζωή τους θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ωραία. Τώρα, ένα δεύτερο στοιχείο, και μόνο αυτό παραμένει και μπορούμε να προχωρήσουμε, που διαχωρίζει τους διάφορους αστέρες. Θα κάνω μία παρατήρηση. Γενικά, σε ένα αστέρα, ό,τι δεν είναι, ό,τι είναι πάνω από το ήλιο, δηλαδή υδρογόνο ήλιο, οι αστροφυσικοί το λένε μέταλλο. Ναι. Μην παρεξηγήσετε δηλαδή κάτι. Γι' αυτό είπε και βαριά μέταλλα, γιατί μπορεί να μην είναι αυτά που οι αστροφυσικοί λένε. Και το άζωτο μέταλλο. Και το άζωτο θεωρείται μέταλλο. Που αρχίζει να έχει μάζει, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι άγιο. Ό,τι έχει παραχθεί από σύνδεξη, έχει καθιερωθεί, να το λένε μετά. Ό,τι έχει από σύνδεξη, που είναι πολύ μικρές ποσότητες σε σχέση με το υδρογόνο και το ήλιο πτυχιακά, το λένε μέταλλο. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Συγγνώμη. Λοιπόν. Γιατί επειδή είπες βαρέα μέταλλα, μην παρεξηγηθεί με την έννοια. Όχι, είσαι πολύ καλό. Ωραία. Ναι, έτσι. Τώρα, ένας δεύτερος διαχωρισμός είναι. Καλά μας τα πεις, σχηματίζονται αστέρες από ένα νεφέλωμα, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο πόσο υλικό θα μαζέψουν. Δηλαδή, μπορεί να σχηματιστεί όποτε θέλει ένα αστέρι. Μπορεί να έχει 100 μάζες ηλίου, μπορεί να έχει 0,1 μάζες ηλίου, μπορεί να έχει 1 μάζα ηλίου. Τι γίνεται. Οπότε, αναλόγως τη μάζα που θα έχει ένα αστέρι, θα είναι και πάλι διαφορετική η ζωή του. Γενικότερα, όσο λιγότερη μάζα έχει ένα αστέρι, τόσο πιο ήρεμο είναι, τόσο πιο αργά καίει τα πυρηνικά του καύσιμα και τόσο περισσότερο ζει. Και όσο μεγαλύτερη μάζα έχει, αν φτάνει για παράδειγμα τις 10 ηλιακές μάζες, έχει εκφετικά λιγότερο χρόνο ζωής. Για παράδειγμα, ο ήλιος θα ζήσει συνολικά 10 δισεκατομμύρια χρόνια, άλλα 5 δισεκατομμύρια περίπου,
Ένας αστέρας που έχει το 0,1 της μάζας του μπορεί να ζήσει μέχρι και δισεκατομμύρια χρόνια. Όχι τρεις, μην υπερβάλλω κιόλας, δεν ξέρω. Δεκάδες δισεκατομμύρια χρόνια. Αλλά ένας αστέρας που μπορεί να έχει 10 ηλιακές μάζες μπορεί να ζήσει και μόνο κάποια εκατομμύρια χρόνια. Αυτά τα έχουμε δει από μοντέλα και παρατηρήσεις και βγαίνουμε. Οπότε γενικά η εξέλιξη που φάγει και ένα αστέρι, το πώς θα ζήσει και πώς θα πεθάνει, εξαρτάται από τη μάζα του. Και σε δεύτερη μοίρα, από τα χημικά στοιχεία που φάγει στην αρχή. Το έχουμε. Απορίες, ερωτήσεις, σχόλια. Ωραία. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά. Οπότε θα τα δούμε ένα-ένα. Έστω ότι παίρνουμε τις χαμηλότερες μάζες. Δηλαδή, γενικότερα ένα αστέρι μπορεί να σχηματιστεί όταν έχει το λιγότερο 0,08, 0,1 να θυμάστε, το 10% της μάζας του ήλιου. Οπότε τι έχουμε, το σχηματισμό ενός αστέρα. Φανταστείτε σαν τον ήλιο, ενός κίτρινου αστέρα κανονικά. Οπότε τι έχει στην αρχή, υδρογόνο και ήλιο όπως λέγαμε. Αυτό που κάνει είναι αφού σχηματιστεί το αρχικό νεφέλωμα, όσο συμπυκνώνεται για να γίνει η τέλεια σφαίρα που έχουμε εδώ πέρα, αυξάνεται η θερμοκρασία στο κέντρο. Πιο καλό παιδάκι θυμάται από το προηγούμενο μάθημα γιατί γίνεται αυτό. Από τη συρρήγνωση προκύπτει. Τι γίνεται. Γιατί. Ανεβάζει ταχύτητα και η θερμοκρασία. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. Ναι, σε θερμοκρασία και. Αυτά ξέρετε γιατί δεν το λέτε. Ωραία. Αυτό που γίνεται είναι ότι όταν συστέλλεται ουσιαστικά ένα νεφέλωμα, ένα σώμα, έχουμε μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, μεταβολή της τροφορμής και το καθεξής. Αυτή η ενέργεια μεταστοιχειώνεται σε κινητική ενέργεια. Αυτό μπορείτε να το δείτε οπουδήποτε. Δηλαδή, αν αφήσω κάτι από ένα λόφο, μετατρέπεται από δυναμική ενέργεια βαρυτική, ας πούμε, σε κινητική. Κατά αντίστοιχο τρόπο, φανταστείτε ότι η βαρυτική δυναμική ενέργεια του νεφελώματος μπορεί να μετατραπεί σε κινητική των αερίων. Ναι. Δηλαδή, όπως έχουμε πει, η μισή ακριβώς θα γίνει ακτινοβολία και θα εκτεθεί και η άλλη μισή θα γίνει θερμότητα. Τέλεια, τέλεια, μπράβο. Βίρια. Έτσι, ακριβώς. Το θεώρημα βίρια. Το οποίο, για όσους δεν το έχουν ακούσει και το θυμούνται, τι λέει, ότι προκειμένου ένα αέριο σώμα, σε αυτή την περίπτωση ο αστέρας, να φτάσει σε, μάλλον προκειμένου ένα τέτοιο σώμα να βρίσκεται συνεχώς σε ισορροπία, θα πρέπει οποιαδήποτε μεταβολή έχει στην βαρυτική του ενέργεια, η αντίστοιχη μεταβολή στη θερμική του ενέργεια, στην κινητική ενέργεια, δηλαδή το πόσο γρήγορα κινούνται τα αέρια, δηλαδή ποια είναι η θερμοκρασία σε αυτόν τον αστέρα, να είναι μισή, και το άλλο μισό να εκπευθύνει σε ακτινοβολία. Πρακτικά, για να μην ζαλιζόμαστε, τι θα έχουμε, ένα αρχικό νεφέλωμα να μικραίνει συνεχώς, επειδή θα μικραίνει το μισό από αυτή την ενέργεια, θα γίνεται ακτινοβολία, δηλαδή το νεφέλωμα θα αρχίσει να λάμπει, μπακάλικα, και το άλλο μισό θα γίνεται κινητική ενέργεια του αερίου, δηλαδή θα αυξάνεται η θερμοκρασία. Οπότε κάποια στιγμή, όταν αυξηθεί αρκετά η θερμοκρασία, μπορούν να ξεκινήσουν οι πυρηνικές αντιδράσεις. Και γι' αυτό λέγονται και θερμοπυρηνικές, αν έχετε ακούσει. Οπότε, όταν φτάσουμε κάποια εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, 15 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, ξεκινάει η σύντηξη του υδρογόνου σε ήλιο. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Και αυτό ακριβώς γίνεται με τον ήλιο τώρα. Τι γίνεται όταν τελειώσει το υδρογόνο. Καλημέρα. Κανείς, τίποτα. Μην τρέψετε. Σταματάει η πυρηνική. Σταματάει η πυρηνική. Και πέφτει εσωτερικά, καταραίει. Ωραία. Ή εκρήγνεται. Γενικά, καθ' όλη τη ζωή ενός αστέρα, έχουμε δύο δυνάμεις να παλεύουν η μία την άλλη. Το ένα είναι η βαρύτητα. Η βαρύτητα τι κάνει, αυτό που είχε ξεκινήσει και όταν γεννήθηκε το αστέρι. Δηλαδή, κάνει το σώμα να συστέλνεται όλο και περισσότερο. Απ' την άλλη, έχουμε και την πυρηνική ενέργεια. Την ενέργεια ακτινοβολίας που παράγεται από τις πυρηνικές αντιδράσεις, που είναι αυτό που μπορείτε να φανταστείτε αυθόρμητα, εκρήξεις. Όταν σκάει κάτι, προς τα πού αυξάνεται η πίεση προς τα έξω. Οπότε έχετε συνεχώς τη βαρύτητα του ίδιου του ήλιου ή του αστέρα να τον έλκει προς το εσωτερικό του, και αντίστοιχα τις εκρήξεις που είναι στο κέντρο του να το σπρώνουν προς τα έξω. Άρα θέλετε μια τέτοια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο. Όταν τελειώσει όμως η σύντηξη του υδρογόνου, δεν υπάρχει πίεση ακτινοβολίας, δεν υπάρχουν οι εκρήξεις που θέλουμε, οπότε θα πρέπει να αρχίσει να ισορροπείται πάλι η βαρύτητα. Αφού θα ισορροπηθεί η βαρύτητα, τι γίνεται, πάλι θα αυξηθεί η θερμοκρασία, θα αυξηθεί περισσότερο και μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που θα αρχίσει να γίνεται σύνδεξη ήλιου. Όταν γίνεται αυτό, ήλιος ή άνθρακα δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, επειδή παράγεται πολύ περισσότερη ενέργεια πλέον,
Ο αστέρας, ενώ συστελόταν, ξεκινάνε πάλι οι πυρηνικές αντιδράσεις του ηλίου που λέγαμε σε άνθρακα και ξαναδιαστέλλεται. Και διαστέλλεται πολύ περισσότερο επειδή ακριβώς η σύνδεξη του ηλίου παράγει πολύ περισσότερη ενέργεια. Και αυξάνεται ο ρυθμός καύσης. Οπότε τότε σχηματίζεται ένας ερυθρός γίγαντας. Γενικά το έχετε ακούσει. Ερυθροί γίγαντες. Οι ερυθροί γίγαντες είναι. Καταραίει όταν. Ορίστε. Πότε καταραίει. Αυτό είναι πάντοτε, γίνεται και λευκός νάνος. Αυτό είναι όταν κρύβεται. Όταν... Όχι. Αυτό είναι όταν γίνεται νάνος. Όχι. Αυτό είναι ο ήλιος μας, φανταστείτε. Ναι. Όταν τελειώσει ο τετρογόνος στον ήλιο, θα συσταλεί για λίγο, για κάποια δευτερόλεπτα, λεπτά, μέρες κτλ. Και όταν ξεκινήσουν οι πυρηνικές αντιδράσεις του ηλίου, θα γίνει αμέσως ερυθρός γίγαντας. Όταν ο ήλιος γίνει ερυθρός γίγαντας, φανταστείτε ότι μπορεί να καταπιεί ακόμα και τη γη. Δηλαδή, οι γίγαντες είναι κυριολεκτικά γίγαντες σε σχέση με τα κανονικά αστέρια. Μπορεί να έχουν χίλιες φορές μεγαλύτερη ακτίνα από ό,τι τα κανονικά αστέρια. 20 Αιγίου είναι το δικό μας. 20 Αιγίου. Αφού ένα είναι η γη. Όχι, μέχρι τον Άρη το λίγο παραπέρα. Μέχρι τα 1,6 Αιγίου δηλαδή. Οκ, κάτσε να σκάρω. Ιντερνετ, ζήτω. Λοιπόν, θα γίνει ερυθρός γίγαντας. Τι γίνεται όταν τελειώσει και το ήλιο. Ναι. Ξανά το ίδιο. Θα πάει, θα συσταλεί. Μπορεί όμως να μην φτάσει την απαραίτητη θερμοκρασία ώστε να αρχίσει να καίει και άνθρακα και υδρό και άζωτο και οξυγόνο ή ό,τι έχει σχηματιστεί. Δηλαδή δεν είναι ότι απαραίτητο ότι πάντα θα αναπτυχθεί η θερμοκρασία που θέλουμε. Αυτό από τι εξαρτάται. Από το πόσο θα πιεστεί το αέριο και θα αναγκαστεί να αποκτήσει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Οπότε για άστρα με μικρή μάζα, μπορεί να υπάρχει αρκετή μάζα ώστε να ξεκινήσει σε αυτό το στάδιο η σύνδεξη του ηλίου, αλλά μετά δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν συσταλεί, ουσιαστικά θα αρχίσει να συστέλλεται, δεν θα αναπτύξει την απαραίτητη θερμοκρασία που χρειάζεται για τις νέες αντιδράσεις, θα γίνει μεμονωμένα μια αύξηση θερμοκρασίας, θα ξεκινήσουν άλλες πυρηνικές αντιδράσεις και τότε ουσιαστικά. Δεν θα είναι ακριβώς έκρηξη, θα είναι μια ήρεμη αποβολή των εξωτερικών των στρωμάτων. Δηλαδή θα ζεσταθεί πάρα πολύ ο πυρήνας, δεν θα μπορεί να κρατήσει ακόμη πλέον η ακτινοβολία ακριβώς όλα τα στρώματα και θα μείνει μόνο ζεστός πυρήνας, αυτό που βλέπετε στη μέση, και όλα τα άλλα στρώματα θα τα αποβάλει. Ήρεμα και ωραία. Ούτε φοβερές ή τρομερές εκρήξεις, ούτε τίποτα. Ναι. 250 φορές μεγαλύτερος του σημερινού, από άψη ακτίνας, και άλλοι λένε 2 με 2,1 Αιγίου. Οκ. Αυτά τα νεφελώματα λοιπόν που σχηματίζονται ονομάζονται πλανητικά νεφελώματα. Δηλαδή, αυτό που προκύπτει από την αποβολή των εξωτερικών σωμάτων ενός ερυθρού γίγαντα είναι ένας λευκός νάνος στο κέντρο, και γιατί είναι λευκός, έχει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή είναι ο πυρήνας ουσιαστικά, είναι κάτι εκατομμύρια βαθμοί Κελσίου, Κέλβιν, ό,τι θέλετε, γκράντ, δεν με νοιάζει. Και τα εξωτερικά στρώματα που έχει αφήσει, τα οποία ονομάζονται πλανητικό νεφέλωμα, εκπέμπουν ακτινοβολία γιατί είναι ακόμη ζεστά και τα φωτίζει και λίγο ο λευκός νάνος, αλλά κάποια στιγμή, όσο διαστέλλεται αυτό το νεφέλωμα, θα κρυώσουν και εξαφανίζονται. Οπότε, όπως. Ναι. Αυτό είναι τίποτα, νόβα. Όχι. Όχι. Δεν έχουμε κάποια. Δεν υπάρχει έκρηξη, δεν έχουμε κάποια έκλαμψη, δεν έχουμε κάτι. Κατακλυσμίο, κάτι που να καταστρέφει κάτι. Έχουμε κάποια αποβολή. Μπορείς να το φανταστείς σαν να διώχνει με αυστρικό άνεμο τα στρώματά του και να ξυγυμνώνει το πυρήνας. Αυτό γίνεται. Τα νόβα θα τα δούμε. Οπότε, όπως σας είπα, θα μείνει μόνο ο λευκός νάνος στο κέντρο. Κάθε ένα από αυτά θα τα ξαναβούμε μετά ξεχωριστά και θα σας λυθούν απορίες και θα δείτε και πιο ωραίες εικόνες. Γιατί πολύ ωραία θα κολλήσει το ίδιο σλάιντ και δεν μου αρέσει ούτε εμένα. Και πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Σας είπα για μικρή μάζα. Ναι. Ο λευκός νάνος ακτινοβολεί λίγο τη υψηλή θερμοκρασία. Τελικά, ναι. Πέφτει η θερμοκρασία και γίνεται με μελανός νάνος. Ακριβώς. Όταν γίνει μελανός, που δεν ακτινοβολεί πια, υπάρχει δυνατότητα να τον εντοπίσουμε κάπως. Δεν είναι μαύρη τρύπα. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια που ζούνε, που δεν έχουν φτάσει. Δεν ξέρω αν έχουν παρατηρηθεί τώρα, αλλά είναι δισεκατομμύρια τα χρόνια ζωής σαν λευκός νάνος. Πάντως. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι παρατήρησης, δηλαδή δεν είναι μόνο η ακτινοβολία. Θα τα δείτε μετά, θα σας αρέσει όταν έχουμε και σε βίντεο. Ναι. Μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα λεπτά. Κάτσε και εσύ πολύ, καλώς, εντάξει. Ακριβώς. Ναι, ναι. Γενικότερα υπάρχουν δύο τρόποι να εξακριβώσουμε αν υπάρχει ένα αντικείμενο ή όχι. Το ένα είναι ένα λάδι.
Χαίρομαι πολύ. Το δεύτερο είναι να έχει κάποιο συνοδό και αυτό το να περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αν είχατε δύο ήλιους, επειδή έχουν σχεδόν την ίδια μάσα, θα κινούνται ένα γύρω από τον άλλον. Αν έχει ένα μελανό να είναι από τη μία, θα βλέπει ένα αστέρι μόνο του να κινείται γύρω από κάτι. Δεν γίνεται να κινείται γύρω από κάτι μόνο. Αλλά είναι αρκετά δηλαδή η βαρική δύναμη των μεγάλων άνων για να το πιστεί κάτι. Ναι. Αν είναι κοντά. Οπότε γυρνάμε. Αν ήταν κοντά. Για μεγαλύτερα σέρ. Όπω βλέπετε είναι μεγαλύτερα όταν θα σχηματιστούν από την αρχή ούτω ή άλλω. Και αυτά όταν κάψουν το υδρογόνο θα γίνουν ερυθροί γίγαντε ή υπεργίγαντε. Πολύ μεγαλύτερη βέβαια και πάλι. Οπότε εδώ έχουμε τη διαδικασία καύση ηλίου. Και τώρα φτάνουμε στο προηγούμενο που λέγαμε. Τι γίνεται όταν τελειώσει το ήλιο? Συστέλλονται. Έχουν αρκετή μάζα ώστε να πιέσουν αρκετά το αέριο και να παραθεί ακόμα μεγαλύτερη θερμοκρασία. Οπότε ξεκινάνε και οι υπόλοιπες πυρηνικές αντιδράσεις και έχουμε σύνδεξη άνθρακα και αζότου και οξυγόνου σε πιο βαριά μέταλλα. Γι' αυτό αναλόγως τη μάζα του αστέρα, όσο μεγαλύτερη είναι, μπορεί να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Δηλαδή να συστέλλεται, να παράγονται νέες καινούργιες αντιδράσεις, να ξαναδιαστέλλεται. Τελειώνουν τα πυρηνικά καύσιμα. Ξανασυστέλλεται και ή κάτι καινούργιο. Και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Και όσο μεγαλύτερη η μάζα είναι, τόσο περισσότερα στοιχεία θα μπορεί να παράγει αργότερα. Όλα αυτά θα σταματήσουν στο επίπεδο του σιδήρου. Δηλαδή, όταν αρχίσει να παράγεται σίδερο στον πυρήνα του αστέρα, εκεί τελειώνουν όλα. Θα τα δούμε μετά πιο αναλυτικά. Οπότε, πώς είναι το τελειώνουν όλα? Στο τελικό στάδιο, ας πούμε ότι τελειώνει, φτάνουμε σε ένα πυρήνα σιδήρου, τελειώνουν τα πυρηνικά καύσιμα, αρχίζει να συστέλλεται ο αστέρας. Οπότε, τι γίνεται? Ο πυρήνας δεν μπορεί να συμπιεστεί άλλο, οπότε είναι συμπαγής. Και τι έχουμε? Ένα συμπαγής πυρήνα στη μέση, κάποια αέρια στρώματα, τα οποία όταν πάνε να χτυπήσουν πάνω στον πυρήνα, επειδή δεν μπορούν να τον πιέσουν άλλο, χτυπάνε πάνω του και έχουμε ανάκρουση. Επιστρέφουν πίσω. Φανταστείτε ότι σκάνε σε έναν τοίχο και γυρνάνε πίσω. Αυτό ουσιαστικά είναι η έκρηξη του Supernova. Οπότε τι παραμένει? Στο κέντρο θα έχει μείνει ή ένας αστέρας νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα, τα οποία θα έχουν σχηματιστεί από την τεράστια πίεση που θα έχει αναπτυχθεί στο κέντρο, και όλο το υπόλοιπο αέριο που χτύπησε πάνω στον αστέρα νετρονίων, ή διώχθηκε και από τη μαύρη τρύπα, και φεύγει προς το διάστημα. Φανταστείτε δηλαδή ότι είναι το πλανητικό νεφέλωμα, μόνο που σε αυτή την περίπτωση αυτό έχει προκύψει από έκρηξη. Αυτά είναι τα υπολείμματα supernova. Εντάξει. Οπότε μπορεί να φαίνονται λίγο πολύ τα ίδια, αλλά θα βρείτε ότι και από τις δομές και η μέθοδο σχηματισμού του είναι εντελώς διαφορετική. Τώρα αυτά μπορούν να εκτενοβολούν πολύ περισσότερο. Γιατί γενικότερα πλανήτες νετρονίων και μαύρες τρύπες γίνεται το έλα να δεις από θέμα παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή στους λευκούς νάνους είπαμε ότι αυτοί λάβουν λόγω της θερμοκρασίας τους και σιγά σιγά ψύχονται και γίνονται μαύροι νάνοι. Αλλά απ' την άλλη οι αστέρες νετρονίων και οι μαύρες τρύπες μπορούν να παράγουν για πολύ καιρό ακόμη ενέργεια. Οπότε ποια είναι τα δύο τελικά στάδια που μπορούμε να έχουμε? Αν έχουμε μια σχετικά μεσαία μάζα παράγοντα αστέρες νετρονίων, ότι είναι. Κυριολεκτικά στον πυρήνα έχουν παραμείνει μόνο νετρόνια. Δεν υπάρχουν άτομα. Αυτό που έχει μείνει δηλαδή είναι ακόμα και τα άτομα να έχουν πιεστεί τόσο πολύ που τα ηλεκτρόνια να αναγκαστούν να συνδεθούν με τα πρωτόνια. Οπότε δεν θα υπάρχει πλάσμα, δεν θα υπάρχουν ελεύθερα νετρόνια, πρωτόνια, πυρήνες κτλ. Αλλά ακόμα και τα πρωτόνια θα έχουν ενωθεί με τα ηλεκτρόνια και από αυτά παράγονται νετρόνια. Οπότε στη μέση θα έχουν παραμείνει μόνο νετρόνια, τα οποία θα είναι κιόλας πακεταρισμένα μεταξύ τους. Γενικότερα, αν έχετε δει βιντεάκια πως είναι σε ένα αέριο τα άτομα, πως περιφέρονται τα μόρια ή πως περιφέρεται και το ίδιο το πλάσμα, θα βλέπατε διάφορα λαμπάκια να χτυπάνε το ένα το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση έχουν έρθει τόσο κοντά τα πάντα, που είναι κυριολεκτικά πακεταρισμένα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορούν να πιεστούν πολύ περισσότερο από τη μάζα. Γιατί δεν μπορούν να καταστραφούν και τα ίδια τα νετρόνια, υποτίθεται. Αν η μάζα είναι υπερβολικά μεγάλη, αναγκάζονται και τα ίδια τα νετρόνια να διαλυθούν και εκεί πάμε πλέον σε θεωρίες ειδικότητας, κουβαντομηχανική και το άλλο να δεις, που πάνε στις μαύρες τρύπες. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά τώρα. Αυτά είναι τα σούπερ νόβα. Ορίστε. Αυτά είναι τα σούπερ νόβα. Αυτά είναι τα σούπερ νόβα. Το πάντα είναι νόβα. Νόβα και σούπερ νόβα. Κεροφανής και υπερκεροφανής. Εγώ δεν γίνεται έκρηξη. Τα νόβα γίνεται έκρηξη. Για να αποκτήσει σούπερ νόβα πρέπει να είναι. Τα νόβα δεν είναι εδώ πέρα. Και τα νόβα γενικότερα δεν χρειάζεται να τα πάρει στην εξέλιξη, προκύπτουν από άλλες διαδικασίες. Θα το δούμε.
Πάντως, γενικότερα να ξέρετε ότι σε καθένα από αυτά υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Δηλαδή, αναλόγως στη μάζα, αναλόγως στα στοιχεία, αναλόγως αν έχει συνοδούς, μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά. Αυτό το... Ναι. Αφού είπαμε ότι στον πυρήνα μένει μόνο το μέταλλο. Και αυτό ο πυρήνας θα γίνει μαύρη τρύπα ή αστέρας νετρονίων. Οπότε, γιατί έχουμε σίδηρο, ας πούμε, στον εφεύρο. Α, οκ. Καλώς. Ουσιαστικά. Από την αστέρια μικρή που θα γίνει, δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες συμπιέσεις. Οπότε από αυτές τις συμπιέσεις έρχονται τα άτομα. Όχι, δεν σου λέει αυτό. Σου... κοντά και δημιουργούνται τα επιπλέον μέταλλα. Σου λέει ότι, έχεις τον πυρήνα σίδηρο. Μετά έχεις ένα στρώμα ας πούμε, άνθρακα και μετά ένα στρώμα υδρογόνου και ήλιου. Αφού μένει ο πυρήνας και διώχνει όλα τα άλλα, πώς έχεις και σίδηρο στον εφεύρο. Αυτό ρώτησε. Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, γενικά τα μεγάλα αστέρια είναι πάρα πολύ άστατα. Είναι γενικά ανισόρροπα. Οπότε αυτό που γίνεται είναι να υπάρχει μια συνεχής μεταφορά από τον πυρήνα προς τα ανώτερα στρώματα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι πάει στον πυρήνα θα μείνει εκεί. Αναλόγως του πόσο περιπεδιώδης είναι η ζωή του, μεταφέρεται από τον πυρήνα, όχι σε τεράστιες ποσότητες, εντάξει, δεν είναι κάτι κατακρισμίο, αλλά μεταφέρεται από τον πυρήνα προς την ατμόσφαιρα. Και μιας και το είπες κιόλας, φανταστείτε ότι υπάρχει μια ειδική κατηγορία αστέρων όπου μεταφέρεται άνθρακας από τον πυρήνα στην ατμόσφαιρά του, επειδή ο άνθρακας γενικά απορροφά την εκτενοβολία πάρα πολύ εύκολα. Γίνεται ακριβώς αυτό στην ατμόσφαιρά του, οπότε και εκεί έχουμε μεταβολή της λαμπρότητάς του περιοδικά. Είναι ένας από τους μεταβλητούς. Μόλις ανέπτυξες δηλαδή ότι ήδη υπάρχουν 100 κατηγορίες, μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες φαινόμενα και άντε να τα κατηγορηθούμε και το κάτι ξέρει. Γι' αυτό θα τα πούμε όλα τα γενικά. Το δεύτερο που γίνεται είναι ότι όταν γίνεται ένα supernova, αναπτύσσονται τόσο φοβερές θερμοκρασίες που ξεκινάει η πυρηνική σύνδεξη όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στα άλλα στρώματα που υπήρχαν. Οπότε πλέον γίνεται σύνδεξη πέρα από το σίδηρο, δηλαδή παρόλο που είπαμε ότι σταματάει η σύνδεξη του σιδήρου, εννοούμε στον πυρήνα, γίνεται σύνδεξη του σιδήρου, παράγονται και παραπέρα στοιχεία, δηλαδή πέρα από το σίδηρο, μπορεί να φτάσει και ουράνιο, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ουράνιο. Αλλά επειδή αυτά γίνονται ακριβώς σε αυτό το στάδιο και σε μικρές ποσότητες και σε μικρή κλίμακα, είναι πάρα πολύ λίγα σε πλήθος. Δηλαδή δεν έχουμε όσο ουράνιο θέλουμε, δεν έχουμε όσο πλουτόνιο θέλουμε, είναι πάρα πολύ λίγα. Οπότε αυτά που είπαμε για τα αρχικά νεφελώματα, ωραία φωτογραφία. Ε. Mm. Κάποιος που να ξέρει πώς λέγεται. Πύλες της... Στήλες της δημιουργίας. Γενικά φανταστείτε ότι και τα ίδια τα νεφελώματα όταν πρωτοσχηματίζουν τα νεφελώματα θα έχουμε είτε στη γέννηση των αστέρων είτε στο θάνατό τους, το είδαμε. Αυτά είναι κατά τη γέννηση. Γενικότερα αυτό που γίνεται είναι να υπάρχουν σχηματισμοί όπου υπάρχουν ουσιαστικά κουκούλια για τους αστέρες. Δηλαδή φανταστείτε ότι εγώ στις κορυφές κρύβονται αστέρες οι οποίοι σχηματίζονται σιγά σιγά και κάποια στιγμή αυτά θα ανάψουν αφού συμπυκνωθούν. Να κάνω μια παρατήρηση για το συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι κάτι είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι είναι στην πορεία ενός κύματος κάποιου σούπερνόβα τα συγκεκριμένα. Και πλέον μπορεί να μην υπάρχουν δηλαδή πια σαν. Είναι όχι να υπάρχουν, κάποια στιγμή δηλαδή θα βγουν το σκοπικό κύμα και θα αλλάξει. Ίσα ίσα. Με αυτόν ακριβώς τον μηχανισμό ίσως θα βοηθήσει να σχηματιστούν τα καινούργια. Και αυτό το βασικό που είπαμε, όταν έχεις ένα αστέρι, δύο αντίρροπες μιλάμες, έχεις τη βαρύτητα που τραβάει συνεχώς για πάντα, αμήλικτα, τα στρώματα του αστέρα προς το κέντρο του και την πίεση της ακτινοβολίας που παράγεται από τις φερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Δεν έχεις φερμοπυρηνικές αντιδράσεις, επικρατεί η βαρύτητα. Έχεις υπερβολικά μεγάλες πυρηνικές αντιδράσεις, επικρατεί η πίεση ακτινοβολίας και έχουμε έκρηξη. Εντάξει. Αυτό είναι. Δημιουργεί ουσιαστικά ένα πάλμο που αυξομοιώνει τη διάμετρο. Αυτό είναι δηλαδή, το φαντάζομαι ότι δηλαδή, θα μπορούσε να στείλει και μετά ξαναρχίζει πάλι η διαδικασία των έγκρισεων. Ναι, ας πούμε έπεισε. Κάποιοι μεταβλητοί. Ναι. Έτσι δουλεύουμε, αυτή τη λογική. Σε σταθερούς αστέρες όπως τον ήλιο μικρούς, αυτό προφανώς θα γίνεται παράλληλα. Υπάρχει ήδη ισορροπία, δεν υπάρχει παλμός. Αλλά ακριβώς αυτή η διαδικασία. Για μεγαλύτερα αστέρια που είναι πιο άστατα και άντε να μεταδοθεί η πληροφορία ότι α, κάτι άλλαξε και ούτω καθεξής, έχει ακριβώς αυτούς τους παλμούς και θα τους δούμε αυτούς τους παλμούς, ειδικά στους σκηφίδες και στα μεταβλητά αστέρια. Οπότε από το σχηματισμό είπαμε για τα πλανητικά νεφελώματα που σχηματίζονται. Αυτό είναι το Cat's Eye Nebula,
το νεφέρο μαγματιού της γάτας και η εικόνα του προφίλ μου στο Facebook. Καλό. Γάτα. Έτσι, έτσι. Α, δεν είχα υπονοούμενο το πρόβασα, καλό. Λοιπόν, οπότε από ό,τι βλέπετε, έχουμε στο κέντρο έναν αστέρα. Εντάξει, εγώ κατ' εξαίρεση δεν νομίζω να τον έχουν φωτογραφίσει τόσο καλά. Κάτι έχουν πειράξει, δεν γίνεται. Έχει παραμείνει στο κέντρο ένας λευκός νάνος, ο οποίος έχει κάνει, έχει αποβάλει τα εξωτερικά στρώματα του ερυθρού γίγαντα που υπήρχε εκεί πέρα, τα οποία διαστέλλονται συνεχώς και κάποια στιγμή φασβήσουν. Τώρα να δούμε λίγο ένα ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο κυρίως. Όταν είχαν αρχίσει να παίρνουν τα φάσματα των αστέρων οι αστρονόμοι, για τα φάσματα πώς ξέρουν, όλοι μαζί χεράκι, όχι ένας. Εντάξει, δεν μπορεί να μην είχαν. Α, εντάξει. Γενικότερα, οι αστέρες αυτό που κάνουν είναι να εκπέμπουν λίγος πολύ σε όλα τα χρώματα, ας το φανταστούμε έτσι. Αυτό ονομάζεται συνεχές φάσμα. Ουσιαστικά, φάνταν, αν αναλύαμε το φάσμα ενός αστέρα και δεν είχατε πάρα πολύ ανάλυση, θα παίρνατε το ουράνιο τόξο. Εκεί όταν βλέπετε το ουράνιο τόξο, ουσιαστικά βλέπετε το φάσμα του ήλιου, έτσι. Οπότε θα βλέπατε όλα τα χρώματα συνεχώς. Αυτό που είχε γίνει λοιπόν όταν ανακάλυψαν αυτό το εργαλείο οι αστρονόμοι και άρχισαν να παίζουν με το καινούργιο τους παιχνίδι, είναι ότι όταν σημάδεψαν, για παράδειγμα το Κατσάι Νέμπουλα για πρώτη φορά, για πρώτη φορά δεν είδαν συνεχές φάσμα με κάποιες γραμμές διακοπτόμενες. Είδανε μόνο κάποιες συγκεκριμένες γραμμές. Οπότε εκεί πέρα τρελάθηκαν, λένε καινούργια αντικείμενα, γιατί γίνεται αυτό και το καθεξής. Κάποιος που να πει γιατί γίνεται αυτό. Ωραία, εντάξει. Όπως είπαμε, τα νεφελώματα... Ορίστε. Αντιστοιχεία στοιχεία. Ακριβώς. Αυτό που γίνεται είναι τα νεφελώματα να μην έχουν κάποια φοβερή και τρομερή θερμοκρασία. Δηλαδή, εντάξει, οι αστέρες ακτινοβολούν στο συνεχές, γιατί έχουν κάτι χιλιάδες βαθμούς Κελσίου, Κέλβιν, αλλά γενικά τα νεφελώματα είναι ότι έχει αποβληθεί, έχουν χάσει πάρα πολύ από την ενέργειά τους και την αρχική τους θερμοκρασία και εκπέμπουν ό,τι έχει απομείνει από αυτούς. Οπότε, αναλόγως το υλικό τους, εκπέμπουν και σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Και γι' αυτό θα πάρουμε ένα γραμμικό φάσμα και όχι συνεχές. Επίσης, όταν μελετάγανε τα φάσματα, είχαν δει μια καινούργια γραμμή που δεν είχαν ξαναπαρατηρήσει πουθενάλλου και οπότε ονόμασαν, επειδή ξέραν ότι κάθε γραμμή αντιστοιχεί, μάλλον κάποιες γραμμές αντιστοιχούν σε άλλο στοιχείο, θεώρησαν ότι βρήκαν ένα καινούργιο στοιχείο που δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα στη γη και το ονομάσαν Nebulium, από το Nebula, νεφέλωμα. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει με το ήλιο, όπου όταν είχαν παρατηρήσει μια καινούργια γραμμή στον ήλιο, το είχαν ονομάσει ήλιο επειδή είναι από τον ήλιο και αργότερα το βρήκαν στη γη. Λοιπόν, Nebulium δεν υπάρχει. Τελικά ανακαλύφθηκε αργότερα ότι ήταν μια άλλη γραμμή από διεγερμένα στοιχεία. Δηλαδή δεν παράγει μόνο το οξυγόνο κάποιες γραμμές, παράγει και το οξυγόνο που έχει χάσει ένα ηλεκτρόνιο, άλλες γραμμές. Αναλόγως δηλαδή αν είναι ανεξιόντα ή όχι, θα έχει και άλλες γραμμές. Αυτό τα ανακάλυψαν αργότερα. Εγκυκλοπαιδικά μόνο. Οπότε είπαμε για τα νεφέλωμα, πάμε λίγο περισσότερο για ένα λευκό νάνο. Ένας λευκός νάνος τι σύσταση υπάρχει από αυτό που σας είπα. Ήλιο και αετών. Ναι. Μέταλλο. Έλα. Μέταλλο. Τι μέταλλο. Άνθρακα. Άνθρακα, ακριβώς. Η βασική περιοχή δηλαδή του λευκού νάνου είναι άνθρακας. Αν έχετε διαβάσει σε πάρα πολλά περιοδικά ή σε ντοκιματέρ που τους αρέσει να το παρακάνουν ότι υπάρχουν αστέρες που έχουν πυρήνα διαματιού, το έχετε ακούσει ποτέ. Ο άνθρακας τι είναι. Το διαμάτι τι είναι. Αποτελείται από άνθρακα. Οπότε λένε ότι αν δομηθεί καλά και μοριακά κτλ. Μπορεί να είναι διαμάτι. Προφανώς δεν πάνε το διαμάτι, ξέρετε. Αλλά δαχτυλίδια. Ορίστε. Φαντάζονται δαχτυλίδια και κολλιέ. Είναι άλλη τάξη προσέγγιση. Ήρθε ο καπιταλισμός στην Αμερική, τι κάνει, τα λάγια την NASA. Λοιπόν. Οπότε αυτό που έχει γίνει σε έναν λευκό νάνο είναι να έχει παραμείνει ο άνθρακας. Όπως σας είπα, επειδή είναι ο αρχικός πυρήνας και έχει συμπιεστεί πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ μικρή ακτίνα. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά ως γη, γενικότερα. Και από ό,τι βλέπετε, η ταχύτητα διαφυγής πάνε το 0,02 της ταχύτητας του φωτός. Αυτό γενικά είναι πάρα πολύ. 2.000, όχι. 2.000 χιλιόμετρα, παιδιά. 6.000 χιλιόμετρα. Ναι, το 0,02. 6.000 χιλιόμετρα. Πες 6.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 6.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, 6 εκατομμύρια
μέτρα το δευτερόλεπτο για να διαφύγει από ένα λευκό νάνο. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί έχει μικρή ακτίνα, αντίστοιχη μάζα με τη μάζα του ήλιου, οπότε το βαρετικό πλευρίο γίνεται πανίσιο. Αυτό μπορείτε να το θυμηθείτε από τον όμο του Νεύτωνα που έχει. Έχω βαρεθεί να το λέω. Ποιος θα μου πει τον νόμο του Νεύτωνα? Κανείς. Ποιον από όλους? Νόμο παγκόσμιας έλξης. Καλά, εντάξει. Γράψα καλύτερα. Τι, VR τετράγωνο. Οπότε φανταστείτε ότι τώρα ο ήλιος έχει μια συγκεκριμένη βαρετική δύναμη προς τη γη. Οπότε τι έχουμε εδώ, το G, τη μάζα της γης, ας πούμε, τη μάζα του ήλιου και την απόσταση. Οπότε αν ήμασταν κοντά στον ήλιο, σε μια απόσταση ακτίνα του ήλιου, θα είχαμε μια σχετική δύναμη. Αυτό φανταστείτε ότι θα ήταν 700.000 χιλιόμετρα. Αν αυτό γίνει 5.800 χιλιόμετρα, δηλαδή πέσει κατά 100 φορές, αυτό επιβαίνει στο τετράγωνο, θα το κάνει να πέσει κατά 10.000 φορές. Οπότε η βαρετική δύναμη θα πρέπει να γίνει 10.000 φορές μεγαλύτερη. Οπότε εμπειρικά τι έχουμε, ότι ό,τι δύναμη θα ασκούσει ο ήλιος, ένας λευκός νάνος την ασκεί κατά 10.000 φορές παραπάνω. Ό,τι δύναμη δηλαδή θα χρειαζόσουν για να ξεφύγεις από την επιφάνεια του ήλιου, θα χρειαζόσουν 10.000 φορές για να ξεφύγεις από το λευκό νάνο. Δηλαδή ήδη έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε εξωτικά αντικείμενα που ήδη αρχίζουν να πηγαίνουν προς τα όρια της λογικής και ούτω καθεξής από άποψη πυκνότητας κτλ. Πάντως σας είπα για τους αστέρες νετρονίων ότι ουσιαστικά είναι πακεταρισμένα νετρόνια μεταξύ τους και στις μαύρες ρήπες ότι έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Δεν σας είπα για τους λευκούς νάνους. Τους λευκούς νάνους είναι, αυτό που έχει γίνει είναι να υπάρχει ένα όριο όπου τα ηλεκτρόνια δεν θέλουν να βρίσκονται στην ίδια θέση μεταξύ τους. Αυτό λέγεται εκφυλισμός. Και από αυτό που παράγεται από εκεί είναι πίεση εκφυλισμού. Η βασική αρχή ποια είναι? Απαγορεύεται η απαγορευτική αρχή του Παόλη. Ποια την έχω να ακούσει? Ωραία. Η απαγορευτική αρχή του Παόλη λέει το εξής. Απαγορεύεται ένα σωματίδιο να έχει την ίδια θέση με ένα άλλο. Καλά, για συγκεκριμένα, όχι για τα βοζόνια, για την ύλη συζητάμε. Στην πραγματικότητα λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Μία καρέκλα απαγορεύεται να βρίσκεται μέσα σε μια άλλη καρέκλα. Δεν μπορώ εγώ να βρίσκομαι μέσα. Μέσα στο Γιάννη, πρόσθετο ακούστηκε. Λοιπόν, να καταλαμβάνω την ίδια θέση με το Γιάννη. Οπότε δεν μπορεί ένα πρωτόνιο να βρίσκεται ακριβώς την ίδια θέση με ένα πρωτόνιο. Δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Πρέπει να έχουν τα όρια μεταξύ τους. Να κάνουμε αυτό... να μάθουμε γι' αυτό ιδιαίτερα. Βέβαια. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι η απαγορευτική αρχή του Παόλη. Είναι όλους τους υπαρκούς αριθμούς ίδιους, αλλά εντάξει. Άσε. Λοιπόν, οπότε τι είπαμε, ότι ένα ηλεκτρόνιο δεν θα μπορούσε να είναι την ίδια χρονική στιγμή στην ίδια θέση με ένα άλλο ηλεκτρόνιο. Η ίδια θέση στην κβαντομηχανική και το καθεξή σημαίνει και η ίδια ενέργεια λίγος πολύ. Οπότε αυτό που γίνεται είναι κάποια στιγμή ότι παρόλο που πιέζονται τα ηλεκτρόνια να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους λόγω της βαρύτητας, η απαγορευτική αρχή τους απαγορεύει να έρθουν τόσο κοντά ώστε να ενωθούν. Οπότε αυτό μετά από τους νόμους της φυσικής ασκεί μια πίεση που λέγεται πίεση εκφυλισμού, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν μπορούν να συμφωνηθούν. Αυτή βέβαια μπορεί να ξεπεραστεί και να συμφωνηθούν μετά τα ηλεκτρόνια αναγκαστικά με τα πρωτόνια. Τι θες? Κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί στη γη. Δηλαδή πρώτα βρέθηκε στους λευκούς νάνους. Γιατί στη γη δεν υπάρχει πίεση εκφυλισμού, δεν υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη πυκνότητα. Δεν ξέρει, δεν έχει υπάρξει. Μόνος χάρη. Ένας λευκός αστέρας που είχε πρωτοπαρατηρηθεί ήταν ο συνοδός του Σύριου. Σύριος είναι το πιο λαμπρό αστέρι στον ουρανό. Φαίνεται καλά σχετικά το χειμώνα. Και τώρα. Αν όχι, αλλά κοιτάξουμε. Ναι. Εντάξει, φαίνεται, δεν μπορεί να φύγουμε κάτω. Λοιπόν, φαίνεται. Όπου δεν είναι αυτό εδώ, ο λευκός νάνος που φέρουμε, αυτό είναι ο Σύριος. Έχει έναν συνοδό που λέγεται Σύριος Β. Γενικά, όταν έχουμε ένα διπλό σύστημα, δηλαδή δύο αστέρες ή παραπάνω που να πηγαίνουν ένας γύρω από τον άλλο, λέγεται διπλό σύστημα και παίρνουν το όνομά τους από το όνομα του αστέρα γενικά και Α, Β και το καθεξής. Άρα, ο πρωτεύοντας αστέρας, ο μεγαλύτερος αστέρας λέγεται Σύριος Α. Αυτό είναι ένα κανονικό αστεράκι, δεν μας νοιάζει. Ο λευκός νάνος που τον συνοδεύει λέγεται Σύριος Β.
Γενικά, επειδή έχουμε πάρα πολύ μικρή ακτίνα, παρόλο που έχουν μεγάλη θερμοκρασία, δεν έχουν μεγάλη λαμπρότητα. Δηλαδή, δεν μπορούν να φανούν εύκολα. Δείτε το αυθόρμητα, δηλαδή, ότι ο ήλιος έχει 5.000 βαθμούς, αλλά έχει μια τεράστια ακτίνα, και 40.000 να έχει ένας πορνάνος που έχει, αν είναι πολύ μικρότερη ακτίνα, δεν κάνει κάτι. Δηλαδή, αν έχετε μια τεράστια πυρκαγιά με μικρή θερμοκρασία σε ένα ολόκληρο δάσος, θα τη δείτε, ενώ μια φλόγα που μπορεί να έχει 40.000 βαθμούς Κελσίου, αλλά βρίσκεται στο απέναντι βουνό και είναι έτσι μικρή, μπορεί να μην μπορείτε να τη δείτε. Κάπως έτσι φανταστείτε. Και τώρα πάμε στα Νόβα. Θα βάλω να παίξει το βίντεο και μετά θα σας το ξαναβάλω. Ωραία, αυτή ήταν ένα Νόβα περιγραφή και πάμε μετά λίγο πιο αναλυτικά. Ποιο άρεσε ήταν αυτή. Οπότε επιστρέφουμε. Λοιπόν, παγώνω. Εδώ δεν γίνεται. Έχουμε δύο αστέρες μαζί, τον ένα κοντά στον άλλο. Το ένα έχει εξελιχθεί και έχει γίνει λευκός νάνος. Ο άλλος κάποια στιγμή έχει γίνει ερυθρός γίγαντας. Και επειδή αυξήθηκε η ακτίνα του, μια περιοχή του έχει πλησιάσει πάρα πολύ το λευκό νάνο, ο οποίος έχει ισχυρό βαρτικό πεδίο, όπως λέγαμε. Οπότε τι γίνεται, αρχίζει ο λευκός νάνος να ρουφάει κυριολεκτικά ύλη από το σύνοδό του. Και αρχίζει να σχηματίζεται ένας δίσκος, ο οποίος περιοδός συνεχώς πλησιάζει προς την επιφάνεια του λευκού νάνου. Αυτό λέγεται δίσκος προσάχτησης. Ωραία. Τώρα τι συμβαίνει. Επειδή οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά όσο πλησιάζουν προς την επιφάνεια του αστέρα, ο ίδιος ο αστέρας έχει μια σχετικά μικρή και μεγάλη θερμοκρασία. Αυτό που γίνεται είναι ότι άμα ζεστεί αρκετή μάζα, κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσουν πυρηνικές αντιδράσεις στην επιφάνεια του λευκού νάνου. Όχι τεράστιες κλίμακες, αλλά κάποια στιγμή για λίγο μπορεί να αποκτηθούν κάποια εκατομμύρια βαθμοί Κελσίου λόγω των τριβών, να γίνει πυρηνική σύντηξη του άνθρακα στα εξωτερικά του στρώματα για λίγο και να γίνει έκρηξη. Αυτή η έκρηξη δεν διαλάει τον αστέρα. Είναι σχετικά μικρή, αλλά τον κάνει να εκλάμψει για λίγο. Και αυτό ονομάζεται Νόβα. Είναι ακριβώς αυτό που θα δούμε. Όπα. Αμάν! Ποντίκι. Ήρθες για να τα κάνεις δύσκολα. Μετά θα αρχίσει να ξαναμαζεύει και μπορεί να ξανακάνει Νόβα. Δηλαδή τα Νόβα είναι σχετικά μικρούλες εκρήξεις, δεν γίνεται κάτι. Γίνεται μια αλυσιβωτή πυρηνική αντίδραση στην επιφάνεια των αστέρων για λίγο. Και μπορεί να γίνει αρκετές φορές χωρίς να διαλυθεί κάτι. Νόβα είναι κατάσταση, δηλαδή δεν είναι. Είναι γεγονός, ας πούμε. Νόβα είναι η έκρηξη. Νέος, νόβα σημαίνει νέο. Στα λατινικά. Ναι, νέος, αλλά. Δεν τον βλέπανε και κάποια στιγμή τον βλέπουν. Ναι, και τον λένε νέο. Α, δεν έχει προκύψει από κάποια ας πούμε, εξέλιξη μάζας. Είναι απλώς μια έκλαμψη. Ναι. Δεν είναι λόγω της φύσης του ενός αστέρα. Ένας αστέρας θα κάνει μόνο στον Νόβα. Υπάρχει επειδή υπάρχουν δύο αστέρια μαζί. Ναι, ναι. Ωραία. Προκύπτει. Ναι. Μπορεί να την προβλέψουν και έτσι. Ωραία, ρώτησε γιατί το λένε Νόβα. Αν είναι από φυσική σύσταση ή κάτι άλλο. Δεν είναι λόγω φυσική σύσταση. Του είπανε Νόβα γιατί δεν παρατηρούσαν κάπου αστέρα και ξαφνικά παρατηρησιακά είδανε. Κάτι να φέγγει. Αν γι' αυτό δεν είναι Νόβα. Μπορεί να το προβλέψω ότι θα γίνει όμως Νόβα. Δηλαδή να βλέπουμε. Δεν νομίζω. Από το. Μπορούν να προβλέψουν ότι θα γίνει Νόβα πολύ εύκολα αν έχει ξαναγίνει Νόβα. Όπως σας είπα, αυτά είναι, δεν είναι περιοδικά, δεν γίνεται τακτικά. Αλλά υπάρχουν διπλά συστήματα στα οποία έχει γίνει 5-6 φορές Νόβα καταγεγραμμένα από τον προηγούμενο αιώνα. Ας πούμε Φίο Φιούχου, Ρο Φιούχου, δεν θυμάμαι. Μπορείτε να ψάξετε στη Wikipedia όποτε θέλετε. Αυτά τώρα τα ξέρουμε γιατί φαίνονται και τα αστέρια αυτά με τα τηλεσκόπια. Αλλά φανταστείτε τώρα γύρω στο 1400-1500, ξέρω εγώ, Τείχο, που ήταν ένας αστρονόμος που είχε τη χαρά να δει Νόβα, κάποια στιγμή είδαν καινούριο αστέρι. Οπότε ναι, το πρώτο σύγχρονο, ας πούμε, σύγχρονο καταγεγραμμένο το ανέφερε ο Κέπλερ και λέγεται Νόβα του Κέπλερ. Ίσως το παλαιότερο Νόβα που έχει παρατηρηθεί, καταγεγραμμένο ίσως παλαιότερο, έχω αρκετές συνθήκες για να μην αρχίσουμε τα σοβινιστικά. Είναι τρεις αστρονόμοι. Είναι από τον Αρίσταρχο. Όχι, Ύπαρχο. Μέχρι σήμερα. Τον Ύπαρχο, ναι. Τον Ύπαρχο. Δηλαδή, ο Ύπαρχος, ο Κέπλερ και ο Τείχο
Είναι οι αστρονόμοι που έχουν δει Νόβα. Δηλαδή, τι είχε αναφέρει. Ήταν πολύ κοντά ο τείχο με τον Κέπλερ. Κάτι άλλο, από, τότε, από εκεί και στο εξή λέγεται Νόβα με κάποιο αριθμό, ας πούμε, ή... Α, για κομβική σημασία κτλ. Ναι, προφανώς τους δίνουν. Δηλαδή, μόλις γίνει αυτή η συνθήκη, η έκρηξη, ας πούμε. Ναι, 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 τους δίνουν. Αρχίζει και λέγεται Νόβα. Ναι. Α. Πόσο διαρκεί το φαινόμενο της έκρηξης χρονικά? Η διαστολή του οστικού κύματος, τι? Ναι, αυτό δεν το... Εξαρτάται από το είδος του Νόβα. Είναι άλλο θέμα για τον Νόβα, είναι... Εντάξει, μην φανταστείτε χρόνια, οι μήνες. Γενικά μια έκρηξη και για τα Supernova και... Στα Supernova γίνεται σε μιλισεκόντ, έτσι. Ο αστέρας έχει διαλυθεί μέσα σε λιγότερο από αστέρα. Στα Supernova. Στα Nova μπορεί να πάρει λεπτό, ας πούμε, τιμήσεις. Για κλίμακα, για τάξη μεγέθους. Τώρα, αναφέρουν κιόλας για τον ύπαρχο, μια και το άνοιξα σαν κουβέντα, είναι ότι ο λόγος που ξεκίνησε να κάνει χάρτες του ουρανού είναι επειδή κάποια στιγμή είδε ένα καινούργιο αστέρι που δεν το είχε ξαναδεί. Οπότε λέει, σε περίπτωση που ξαναγίνει αυτό στο μέλλον, να αρχίσω να καταγράφω, έτσι ώστε οι επόμενοι να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Αυτό είναι το παλαιότερο καταγεγραμμένο, η παλαιότερη καταγεγραμμένη πηγή που ίσως αναφέρεται στο Νόβα. Το βάζω χρονολογικά και σταματάμε εκεί. Ωραία. Λοιπόν, παίρνει τα υλικά, κάνει την έκλαψη και μετά. Τέλεια, παραμένει. Μετά ξαναμαζεύει, ναι. Ναι, απλώς έγινε μια πυρηνική έκρηξη. Αυτό. Έτσι, ξαναμαζεύει πάλι. Ναι. Οπότε έχουμε ακριβώς αυτό εδώ το πράγμα. Κάποια στιγμή, βέβαια, μπορεί να μην πάνε τόσο καλά τα πράγματα και να μην έχουμε Νόβα, αλλά να έχουμε Supernova. Δηλαδή, να αναμαζευτεί υπερβολικά πάρα πολύ ύλη και ο λευκός νάνος να ξεπεράσει τα όρια της μάζας που λέγαμε και να γίνει πλανήτης νετρονίων. Πλανήτης νετρονίων που σχηματίζεται με Supernova. Οπότε, ο λευκός νάνος θα σκάσει και θα γίνει Supernova. Η κατηγορία των Supernova που σχηματίζονται από λευκούς νάνους είναι η κατηγορία Ιώτα Α ή 2. Θυμάται κανείς, ξέρει κανείς. Θα τα βρω, θα τα βρω. Λοιπόν, ναι. Το δεν είναι αγκαστικό, μπορεί να επιζήσει. Αλλά υπάρχει και αυτό, μπορεί να γίνει και αυτό. Λοιπόν, οπότε έχουμε δύο κατηγορίες Supernova γενικά. Είναι αυτά που σχηματίζονται επειδή διαλύεται σε ένα αστέρα επειδή έχει τεράστια μάζα και αυτά που γίνονται λόγω ενός λευκού νάνου που έχει μαζέψει μάζα από ένα συνοβό αστέρα και γίνεται πλάνη της νετρονίων. Αυτός που είναι στο Σύριο δίπλα που είπαμε είναι... Λευκός νάνος. Δεν παίρνει μάζα από τον κύριο. Δεν παίρνει μάζα. Είναι μακριά. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Ότι σου έρχεται να πει κάτι. Είναι κατάλληλη από εδώ. Ναι. Και θα πρέπει να έχει γίνει και ο σύνοβο ερυθρό γίγαντα. Οπότε αυτή η κατηγορία Supernova ονομάζεται Ιώτα Α. Θυμάμαι πώ λέγεται το σημείο. Ρο. Είναι το σημείο Ρο. Το σημείο Ρο ουσιαστικά σε ένα διπλό. Το πλέγμα Ρο. R-O-C-H-E γράφεται. Ρόχε, ρότσε. Δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, μπορεί να μην είναι κάρος. Το πλέγμα ρός, λοιπόν, ουσιαστικά αναλύει τις βαρυτικές δυνάμεις μεταξύ δύο αστέρων ή παραπάνω, έτσι, σε αυτή την περίπτωση αυτών των δύο και λέει ποια είναι τα όρια όπου αν αφήναμε ένα σωματίδιο δεν θα πήγαινε οριακά πουθενά. Mm. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάπου ανάμεσα στους αστέρες θα υπήρχε ένα σημείο όπου ούτε και ο ένας και ο άλλος θα το τράβαγε το ίδιο. Υπάρχουν αρκετά τέτοια σημεία. Οπότε λίγος πολύ σου καταγράφει αυτό το πλέγμα από ποιο σημείο και μετά επικρατεί το βαρυτικό πεδίο του ενός και όχι του άλλου. Οπότε φανταστείτε ότι θα έκανε ένα τέτοιο χταράκι και στο σημείο τομής που βρίσκεται το χταράκι αρχίζει να ξεφεύγει ήλιο από τον ένα αστέρα. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ. Έχουμε το πλέγμα ροζ, τρισδιάστατε έτσι φανταστείτε το, αυτό έχει περιστροφής, αυτά ονομάζονται λοβή ροζ και από αυτό έχω το σημείο, αν είχαμε στην αρχή έτσι αστέρες όλα καλά. Αν αυτός όμως ο αστέρας γίνει ερυθρός γίγαντας, θα ξεπεράσει τα όρια του σημείου ροζ, θα αρχίσει να ξεφεύγει μάζα και να πηγαίνει προς το λευκό νάνο και να γίνεται ό,τι λέγαμε. Μπορεί και να μην φτάσει. Παρένθεση, μιλάμε ότι δεν έχει αλλάξει μάζα. Ποιανό, από του λιγάτα. Εντάξει, από του αστερίου. Ε, ο αστερίου δεν αλλάξει. Γιατί αλλιώς μου τα βάλει και για αυτήν αρρώσει.
Όχι, είναι λόγω ότι όσο μεγάλος και αν είναι ο εδώ γίγαντας, το κέντρο της βαρύτητας του είναι σε συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε... κάποια στιγμή διαστέλνεται τόσο πολύ και χάνει αέρια. Αυτό είναι μια φωτογραφία από το Hubble Space Telescope, το Hubble, τέλος πάντων, ναι. Από ένα υπόλοιπο Nova. Λιγότερο εντυπωσιακό αυτά, αλλά οπότε καταλαβαίνετε. Πιο πραγματικό. Ναι. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι σαν αντίστοιχο των σημείων Lagrange, κάπως. Τα σημεία Lagrange, όπως είναι άλλα τα... Είναι και αυτά βαρυτικά. Τα σημεία Lagrange έχουν τα σημεία ισορροπίας για τη λύση των τριών σωμάτων, όπως σου λέει, αν είχα ένα τρίτο σώμα, πού θα πήγαινε. Τα σημεία αυτά σου δείχνουν την περιοχή, την βαρυτική περιοχή κάθε σώματος. Δηλαδή δεν σου δείχνει πού θα υπήρχε ισορροπία, σου δείχνει ποια θα ήταν αναλόγως στην περιοχή, πού θα πήγαινε το σώμα. Δηλαδή αν είναι εδώ πέρα ξέρεις ότι θα πάει σε αυτό το αστέρι, αν είναι εδώ ξέρεις ότι θα πάει σε αυτό. Σου έχει το όριο. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα παίζει να είναι σημείο Lagrange. Νομίζω ότι μπορεί να είναι το... πρέπει να είναι σημείο Lagrange. Το L1 πρέπει να είναι το L1, δηλαδή ίσα ίσα να πάει στο 1 στο άλλο. Δεν είμαι σίγουρο. Όχι, δεν είναι το... Νομίζω ότι δεν είναι. Δεν είναι. Τα σημεία Lagrange... Ωραία, θα τα πούμε μετά. Άλλο είναι. Μην πιέσω. Στα σημεία Lagrange είναι σημεία ισορροπίας που δεν σε νοιάζει μόνο. Δεν είναι εκεί που παίρνει την ίδια βαρύτητα και από τα δύο. Σε νοιάζει να έχει την ίδια γωνιακή ταχύτητα με το σύστημα. Εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι με γωνιακή ταχύτητα. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, προχωράμε. Παρένθεση ήταν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως δηλαδή. Εγώ σας έχω ένα τελικό στάδιο, δηλαδή να φτάσουμε μέχρι το σίδηρο. Δεν είναι αναγκαστικό. Αλλά αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι ενώ γίνεται η σύνδεξη σε ένα στρώμα, μπορεί εξωτερικά να γίνεται σύνδεξη και σε άλλο. Δηλαδή να καίει στον πυρήνα οξυγόνο και λίγο πιο έξω να καίει νέο και λίγο πιο έξω άνθρακα. Στην ατμόσφαιρα όχι γιατί είναι χαμηλότερη θερμοκρασία. Αλλά όπου υπάρχει η απαραίτητη θερμοκρασία που χρησιμοποιείται, μπορεί να καίγονται και να γίνεται σύνδεξη και σε υπόλοιπα στρώματα. Τώρα, σε αυτό που έλεγες, παράλληλα, αν είναι βία η ζωή άστρων, μπορεί να μεταφέρεται υλικό από τον πυρήνα προς την ατμόσφαιρα ή από τα υπόλοιπα στρώματα και το καθεξής. Και όταν γίνεται η έκρηξη του σούπερνόβα, όλα αυτά από τα στρώματα που πάνε να χτυπήσουν στον πυρήνα σιδήρου, συμπιέζεται, γίνεται το έλλον αβής και εκτοξεύονται προς τα πίσω πάλι. Παράλληλα, επειδή φανταστείτε ότι κάποια στιγμή τα εσωτερικά-εσωτερικά στρώματα έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν από τον πυρήνα και παράλληλα τα άλλα ακόμα πέφτουν. Δηλαδή το αστέρι δεν καταλαβαίνει σε όλα τα σημεία ότι α, τώρα πάει χάθη και δεν έχω πυρηνικά κάψιμα, πρέπει να αρχίσω να πέφτω. Γίνεται αναστάδια, γίνονται συγκρούσεις μεταξύ όλων των στρωμάτων, τεράστιες πιέσεις, τριβές, αύξηση θερμοκρασίας, πυρηνικές αντιδράσεις ας πούμε κάπου στη μέση και τότε παράγονται και τα πιο βαριά στοιχεία από το σίδηρο. Ωραία. Δηλαδή εκτός από τους κύκλους πρωτονίου-πρωτονίου που έχουμε για το κέντρο ή άνθρακα οξυγόνου αζότου και τα άλλα στάδια, τα υλικά που προκύπτουν πέρα από το σίδηρο γίνονται κατά τη διάρκεια του σούπερνόβα, το έχει στον πυρήνα, σε στρώματα λόγω των τριβών και της αύξησης θερμοκρασίας της ανάπαυσης. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ταξινόμηση των υλικών όταν παίρνει από άλλο πλανήτη, από έναν. Από άλλο άστρο. Όχι, όχι, αυτό είναι. Φύγαμε τώρα, φύγαμε από τους λευκούς νάνους. Πάμε. Ναι. Σας δείχνω πάλι για τα σούπερνόβα. Είναι ειδικές, ας πούμε, συνδείξεις, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε. Ναι, αν ο ήλιος ήταν μεγαλύτερος. Έσωστε, ναι. Λοιπόν, στην αρχή μόνο υδρογόνο και ήλιο. Ο ήλιος και υδρογόνο και γίνεται ήλιο. Μετά φάκεγε ήλιο, θα γινόταν άνθρακα, θα μάζευε στον πυρήνα άνθρακα. Μετά φακεγόταν αυτό, φακεγόταν αυτό, φακεγόταν αυτό, φακεγόταν αυτό. Και αναλόγως τη μάζη και τη θερμοκρασία μπορεί να σταματήσει σε οποιοδήποτε από αυτά. Αλλά οποιοδήποτε αστέρι όταν φτάσει σίδηρο σταματάει. Τέλος. Εντάξει. Και τα παρεότερα στοιχεία. Ορίστε. Ιρίδιο. Θείο. Πυρίδιο. Πυρίδιο. Έτσι είναι το θείο. Ηλεκτρολόγος να μην ξέρει το θείο. Τώρα θα δείτε ένα supernova. Καμία σχέση με νόβα. Το supernova είναι κυριολεκτικά super. Σε σύγκριση λαμπρότητας δηλαδή, μπορεί να συγκριθεί με αυτή ενός γαλαξία σε λαμπρότητα. Μπορεί να φανεί μέσα στη μέρα, να είναι στον ουρανό για μήνες. Οπότε κατά παρόμοιο τρόπο έχουμε από την έκρηξη πλέον τα στρώματα του αστέρα που έχουν εκτοξευθεί προς το εξωτερικό, προς το διάστημα και διαστέλλεται συνεχώς.
ακτινοβολεί λόγω της ενέργειας που είχε και μπορεί να συνεχίσει να ακτινοβολεί γιατί διεγείρεται από τον κεντρικό αστέρα. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μαύρη τρύπα ή ένας αστέρας νετρονίων, η ακτινοβολία γάμα που μπορεί να εκτοξεύει ο ίδιος ο αστέρας μπορεί να κάνει να συνεχίσει να λάβει αυτό το νεφέλωμα. Οπότε θα κρατάει περισσότερο. Το συγκεκριμένο που είπατε ήταν ο σχηματισμός του Crab Nebula, νεφέλωμα του καρκίνου. Είναι βίντεο 3D ή είναι πραγματική βιντεοσκόπηση? Εσείς θα μου απαντήσετε. Ομολογώ ότι απορώ. Γραφικό. Είναι γραφικό. Θα μπορούσε να συμβεί, δεν ξέρω. Με βάση παραμέτρους αριθμές. Θα βούμε μετά στην ανάλυση για τα νεφελώματα πόσο πραγματικά μεγάλη είναι αυτή η μεταβολή. Ορφέα, μου επιτρέπει μια παρέμβαση. Το Crab Nebula είναι τόσο σημαντικό που λένε ότι οι αστρονόμοι είναι δύο κατηγορίες. Ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που έχουν ασχοληθεί και αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί και είναι ακριβώς η μισή. Το Crab Nebula έχει όλη τη φυσική επάνω. Έχει βρεθεί και φυσική σε ακτινοβολίες επάνω. Και είναι πάρα πολύ κοντά στην εκλητική, σε τέτοιο βαθμό ώστε να περνάνε από εκεί και πλανήτες. Και περνώντας από τους πλανήτες μελετούν και την ατμόσφαιρά του. Είναι δηλαδή υπερβολικά σημαντικό και από την πλευρά της φυσικής, από τον τρόπο που έχει σχηματιστεί, από πολλές ώρες, ακόμα δηλαδή και από πλανητικές μελέτες. Επειδή είναι πολύ κοντά μας και μπορούμε να το μελετήσουμε, ας πούμε, κάποια μεγάλη λεπτομέρεια από τα υπόλοιπα, ουσιαστικά είναι σαν, ας πούμε, όπως χρησιμοποιούν τα εργαστήρια στο εργαστήριο στοιχεία, ας πούμε, αυτό είναι εργαστήριο παρατήρησης. Προσωμιώς και είναι βασισμένα σε... Θέλει διαλέξεις, ημερών, ας πούμε. Με βάση τις... Αυτά θα έλεγα, τέλος πάντων. Α, συγγνώμη. Έχει και βοηθό. Για να συμπληρώσω, από ό,τι βλέπετε, γενικά πάντως δεν έχουμε ένα σφαιρικό γέλιο, σαν έγινε έκρηξη, πήγαν όλα καλά. Γενικά τα φαινόμενα που πρέπει να μελετηθούν είναι άπειρα και σίγουρα θα τα καλύψουμε σήμερα. Απλώς επιγραμματικά, αυτό που έχει γίνει είναι τι. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αστέρας μπορεί να έχει αποβάλει ήδη κάποια στρώματα. Φανταστείτε κάτι από το πλανητικό νεφέλωμα. Είναι ο αστρικός άνεμος. Γιατί όπως σας είπα, γενικά η ζωή των μεγάλων αστέρων είναι αρκετά αδιαίη. Με αποτέλεσμα, όταν φτάσουν προς τα τελικά στάδια για να γίνουν το supernova, μπορεί να έχουν διώξει ήδη τη μισή τους μάζα και. Οπότε φανταστείτε ότι όταν θα έχουμε ένα supernova, στην αρχή θα έχουμε την ακτινοβολία που θα περνάει, μετά θα έρθει άλλο ένα κύμα που θα είναι το οστικό κύμα, και κάθε ένα από αυτά θα επιβράμε την όλη περιοχή. Δηλαδή τι. Στην αρχή το supernova μπορεί να φωτίσει το αέριο που είχε μαζευτεί γύρω-γύρω και είχε διώξει πιο παλιά. Θα το δούμε μετά σε μια άλλη εικόνα. Στη συνέχεια, το οστικό κύμα, που είναι ουσιαστικά το καινούριο νεφέλωμα που σχηματίζεται, μπορεί να συγκρουστεί με το παλιό και να το κάνει να ξαναεκπέμψει. Παράλληλα, το κεντρικό αστέρι, πλανήτης αστέρας νετρονίων, η μαύρη τρύπα, ακόμα υπάρχει και ακτινοβολεί. Οπότε ξαναδιεγείρει το νεφέλωμα. Και μπορεί να το κάνει σε συγκεκριμένα σημεία. Για παράδειγμα, περισσότερη ακτινοβολία ή άλλη μορφή ακτινοβολία θα δέχεται στους πόλους, στον άξονα περιστροφής του αστέρα. Για παράδειγμα, όλες οι μαύρες τρύπες εκτοξεύουν ακτινοβολία γάμα, όχι προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά μόνο προς τους πόλους, προς τον άξονα περιστροφής του αρχικού αστέρα. Δηλαδή, αν το αστέρι περιστρεφόταν έτσι, κακός μακρυταγόρος. Αν αυτό ήταν ο άξονας περιστροφής του αστέρα και περιστρεφόταν έτσι, όταν θα γίνει μια μαύρη τρύπα, η ακτινοβολία θα είναι μόνο προς αυτές τις περιοχές. Ακτινοβολία γάμα. Έχει μια μαύρη τρύπα από όλους, δηλαδή. Οπότε φανταστείτε ότι αυτό που θα έπρεπε να βλέπετε θα είναι ότι σε κάποιες άλλες περιοχές θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλοι σχηματισμοί. Και για να συμπληρώσουμε και αυτό, υπάρχουν και τα μαγνητικά πεδία. Όπου στους πόλους, κοντά στους πόλους των μαγνητικών πεδίων του αστέρα, πάλι αλλιώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται τα αέρια και το καθεξής. Αποτέλεσμα, όλος αυτός εγώ ο χαμός που βλέπετε. Δηλαδή, δεν βλέπετε κάτι ομοιογενές, δεν βλέπετε καν να είναι σφαιρικό. Βλέπετε παντού να υπάρχουν νήματα, να είναι μεταξύ τους, να υπάρχουν διαφορετικοί σχηματισμοί. Όλα αυτά μπορεί να είναι είτε από το αέριο του supernova, είτε από πιο παλιό. Άλλα να είναι από την ακτινοβολία του αστέρα, άλλα από την ακτινοβολία λόγω της σύγκρουσής του, άλλα από το μαγνητικό πεδίο. Γενικά ένας χαμός. Δεν θα τον αναλύσουμε.
Εκτός αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Ένα άλλο προμάθημα είναι αυτό, βέβαια. Ένα, τέλος πάντων. Οπότε ένας αστέρας νετρονίων, έτσι, οικαστικά, πώς θα τον είχαμε. Αυτό που έχει παραμείνει, πώς είπαμε ότι στον αστέρα, στο λευκό νάνο, έχει παραμείνει λίγος πολύ άνθρακας. Στον αστέρα νετρονίων, τι θα έχει παραμείνει. Εντάξει, είπαμε νετρόνια στο κέντρο του, αλλά τι θα έχει παραμείνει από τον πυρήνα. Έτσι, έτσι σας φέρω, σύμβρος. Οπότε θα έχει παραμείνει αυτό. Τώρα με τους αστέρες νετρονίων τι γίνεται. Είναι ότι επειδή η ακτίνα τους έχει γίνει πάρα πολύ μικρή, ξέρει κανείς πόσο περίπου είναι ένας αστέρας νετρονίων. 30 χιλιόμετρα. Όσο το Everest περίπου καταλήγει. Μπορεί να, μέχρι 30 χιλιόμετρα και μπορεί να φτάσουμε μέχρι και το Everest, τόσο μικρή. Συζητάμε για πάρα πολύ μικρό νούμερο. Δηλαδή, φανταστείτε όλη η μάζα. Όχι όλη η μάζα. Μια μισή φορά η μάζα του ήλιου να έχει την ακτίνα του Everest. Τίποτα. Αυτό που έχει γίνει λοιπόν είναι να έχει διατηρηθεί το αρχικό μαγνητικό πεδίο του αστέρα, αλλά επειδή έχει μικρύνει η ακτίνα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η έντασή του. Εντάξει, πρέπει να έχετε ένα υπόβαθρο, όσοι δεν το καταλάβετε, μπείτε τέτοιους μπακάλικα, αστέρας νετρονίων ίσον ισχυρά μαγνητικά πεδία. Έως πανίσχυρα. Οπότε αυτό που γίνεται τι είναι, στο βόρειο και νότιο πόλο το μαγνητικό τους, που υπάρχουν αυτά τα ισχυρά πεδία, αυτό που γίνεται είναι να συγκεντρώνεται φορτίο από γύρω-γύρω. Γενικά το μαγνητικό πεδίο επηρεάζει το ηλεκτρικό φορτίο και τα ηλεκτρικά φορτία που κινούνται. Οπότε τι γίνεται, συγκεντρώνονται στους πόλους. Λάθος που πρέπει να ναι. Αυτά τα μπλε είναι και καλά οι δυναμικές γραμμές. Ναι, ναι. Σαν το μαγνήτη. Ναι, ναι. Και κάποιες σπασμένες. Έζησε, είδες. Λοιπόν, οπότε σχηματίστηκε ένας αστέρας νετρονίων που τι έχει. Έχει δύο πίδακες. Αυτοί οι πίδακες βρίσκονται στους πόλους, τους μαγνητικούς. Και τι είναι ουσιαστικά, το μαγνητικό πεδίο να έχει τα ηλεκτρικά σωματίδια, όπως σας έλεγα προηγουμένως, και να τα σπρώχνει προς το διάστημα. Τώρα τι γίνεται, επειδή το μαγνητικό πεδίο, ο άξονας του μαγνητικού πεδίου δεν συμπίπτει με τον άξονα περιστροφής του αστέρα αναγκαστικά πάντα, είναι σαν να σχηματίζεται ένας φάρος. Δηλαδή τι έχουμε. Βλέπετε, το αστέρι έχει αυτόν τον άξονα περιστροφής. Αλλά ο άξονας του μαγνητικού πεδίου είναι αυτός. Αυτός. Οπότε επειδή δεν συμπίπτουν, κάποιες φορές μας φωτίζει ο κόνος και κάποιες όχι. Οπότε τι θα έχουμε, τι θα βλέπαμε αν μελετούσουμε τον αστέρα νετρονίων, που λέγεται Pulsar πλέον, Pulsating Radio Source, παλόμενη ραδιοπηγή. Θα είχαμε έναν παλμό στα ραδιοκύματα ή σαν να μήκη κύματος. Υπάρχουν μέχρι και στα οπτικά μήκη κύματος, τόσο ισχυρά. Θα είχαμε έναν παλμό. Παλμός τι σημαίνει, μία θα βλέπουμε να παίρνουμε ραδιοκύμα, αμάν. Μία θα παίρναμε να έχει ραδιοκύμα, μία όχι, μία ναι, μία όχι, και μάλιστα περιοδικά. Η περίοδος της πάντα, η περίοδος της περιστροφής. Ακριβώς. Και για να το έχετε και ολόκληρο οπτικά, μάλλον θα το βρείτε σε αυτή την εικόνα, που τα ξεκαθαρίζει όλα. Άξονας περιστροφής. Πόλος, μαγνητικό πεδίο, από εδώ φεύγουν τα σωματίδια, τα ηλεκτρικά φορτισμένα που λέγαμε και οποιαδήποτε ακτινοβολία και το καθεξής, και επειδή δεν συμπίπτουν αναγκαστικά αυτά τα δύο, όσο περιστρέφεται ο αστέρας έτσι, αυτός εδώ ο άξονας σχηματίζει έναν κόνο. Όποτε αυτός ο κόνος φωτίζει τη γη, για παράδειγμα αν η γη ήταν εδώ, όποτε φτάνει σε αυτό το σημείο, τη φωτίζει. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα. Οπότε τι ήταν οι εξωγήινοι που είχαν ανακαλύψει. Όταν τα είχαν δει αυτά για πρώτη φορά, λέγανε πράσινα ανθρωπάκια, μας στέλνουν σήματα εξωγήινοι, αποκλείεται να υπάρχει στα ραδιοκύματα κάτι περιοδικό. Οπότε τότε ήταν ο πρώτος πανικός περί εξωγήινων σημάτων κτλ. Μετά βρήκαν βέβαια περί τίνος πρόκειται. Για τι περίοδο μιλάμε, περιστροφής. Εξαρτάται. Μπορεί να είναι πάρα πολύ αργά, και μέχρι κάποια σεκόντ, και φτάνει μέχρι τα μίλι σεκόντ. Απίστευτα. Δεν το λες πολύ αργά αυτό και γιατί μεγάλη διαμαζόμενη, έτσι. Ναι. Γωνιακή ταχύτητα δεν είναι... Το πρώτο ράμπο ήταν εδώ, ήταν LGM. Little Green Men. Little Green Men. Μικρά πράσινα ανθρωπάκια.
Ωραία. Αυτή είναι η Pulsar. Pulsar δηλαδή είναι αστέρες νετρονίων, οι οποίοι όμως έχουν ισχυρά μαγνητικά πεδία, μας στέλνουν σήματα. Ουσιαστικά αυτό που θα βλέπαμε θα ήταν ένα δοσβήνι. Ναι. Ναι, ναι, συγγνώμη. Και η ακτινοβολία, όπως είναι έτσι η γραμμή του πόλου, γιατί δεν πάει και από την κάτω μεριά. Πάει και από... τι, πού. Πάει και από τους δύο πόλους. Όχι, όπως έχουμε έτσι τη γραμμή του πόλου, πάει πάνω από τη γραμμή και μέχρι τις πάνω δυναμικές γραμμές και δεν πάει από την κάτω μεριά. Γιατί δεν κάνει αυτό, ας πούμε, τι. Πάει και από την κάτω. Ναι, όχι, η ακτινοβολία φεύγει. Άμα, ας πούμε, το χωρίζει προς τα τετακλημόρια, στο πρώτο, όχι στο τέταρτο, κάπως έτσι. Τη στιγμή αυτή. Όχι, αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ο άξονας. Αυτό είναι ένας άξονας. Όταν περιστραφεί λίγο και κάνει αυτό εδώ πέρα, θα στέλνει από εκεί. Ο μαγνητικός άξονας. Είναι ο μαγνητικός άξονας. Κάτω από τον άξονα, μέχρι να συναντήσει τις άλλες δυναμικές γραμμές, δεν μπορεί να πάει. Πηγαίνει. Η ακτινοβολία γίνεται μόνο από εγώ και καθώς περιστρέφεται, αυτό αλλάζει και πάει από εκεί, ας πούμε, μετά. Είμαστε εμείς από πάνω και το βλέπουμε μόνο από εκεί. Αν ήσουν από κάτω, το βλέπεις και από μόνο από κάτω. Ναι, όχι, και από τα δύο εκεί. Και από εκείνη τη μεριά, δε. Ναι. Εσύ εκείνο το σημείο που λίγο εκεί, ναι. Γιατί δεν βγαίνει και από πιο κάτω. Α. Α. Έχει μια γωνία. Αυτό που σας έδειξα ήταν μια γωνία, έτσι. Ναι. Είναι σχετικά ανοιχτό. Αυτό ουσιαστικά από τι είναι. Λόγω της απόκλησης. Το μαγνητικό πεδίο. Το βόρειο σέρας είναι μόνο στις δύο πόλους. Ναι, και αυτό έχει ένα όριο. Δεν είναι ακριβώς στους πόλους όλα. Υπάρχει ένα εύρος. Οπότε, αυτό που είδαμε προηγουμένως είναι να έχει έναν κόνο. Ωραία. Και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε κάποιες κλειστές μαγνητικές γραμμές, όπως το μαγνήτη πάρει το βόρειο πόλο στο νότιο, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες μαγνητικές γραμμές, οι οποίες κλείνουν στο αύριο, υποτίθεται. Οπότε, αν είναι πάρα πολύ μεγάλες, μπορεί να γίνουν ανοιχτές. Ανοιχτό, γράφει καλά. Έτσι μου το πήρες. Όχι, δεν το πήρες. Είναι το δικό μου το σχολείο. Λοιπόν. Οπότε κάποιες γραμμές, οι οποίες θα κλείναν μόνο στο άκρο, είναι ανοιχτές μαγνητικές γραμμές. Σε αυτές τις μαγνητικές γραμμές εγκλωβίζονται τα σωματίδια, οπότε θα έχουμε έναν... Μια στερεά γωνία. Μια στερεά γωνία. Εντάξει. Και πάμε στις μαύρες τρύπες. Τώρα για τις μαύρες τρύπες, γενικά σας έβαλα για αυτό το σχήμα για να γίνει παρατήρηση ότι γενικά την αναπαριστούν ως έναν δίσκο, μαύρο δίσκο. Mm. Δεν είναι μαύρος δίσκος, είναι ένα τρισδιάστατο στερεό σώμα. Δηλαδή, αν βλέπατε κάτι, τουλάχιστον θα ήταν μια τρισδιάστατη σφαίρα παρά ένας δυσδιάστατος δίσκος. Ωραία, εκεί πέρα τι έχει γίνει. Η πίεση ήταν τόσο μεγάλη τελικά, που ακόμα και τα νετρόνια συγχωνεύτηκαν μεταξύ τους, διαλύθηκε όλη η ύλη και έχει μαζευτεί όλη μα όλη η μάζα του αστέρα σε ένα σημείο. Περισσότερα για μαύρες τρύπες και τα λοιπά θα πούμε στην κοσμολογία στο τελευταίο μάθημα που βέβαια το κάνω εγώ και στη θεωρία της σχετικότητας που θα είναι την άλλη Κυριακή. Τώρα πάμε σε αυτό που έλεγες πώς μπορούμε να τα παρατηρήσουμε αφού δεν ακτινοβολούν, όπως είναι τις μαύρες τρύπες. Εγώ θα πείτε δηλαδή ότι υπάρχουν αστέρια που κινούνται γύρω από μεγάλες μαύρες τρύπες που έχουν ισχυρά μορφωτικά πεδία και κάνουν ελλείψεις. Βάζουν φανταστείς δηλαδή. Ναι, όχι. Βίντεο είναι, κανονικά. Τι? Αυτό είναι αληθινό. Είναι βίντεο, αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι σειρά φύκων. Ναι, κατά σειρά. Ναι, έχει εγώ τα έτη. Ναι, ναι, ναι. Σας έχει και την κλίμακα. Και όταν πλησιάσει. Αυτό υπάρχει στο YouTube. Ναι, ναι, από το YouTube. Και το σημείο που είναι δηλαδή τη μορφή, εκεί που είναι ο σταυρό. Ναι, ναι. Είναι γύρω στα 10 χρόνια παρατήρηση. Ναι, περνάει, α πούμε, γιατί περνάει από μπροστά σου. Ναι. Γι' αυτό δεν βλέπει. Α, σωστά. Βλέπετε την έλλειψη. Βλέπετε, δηλαδή, ένα αστέρι να κινείται γύρω από το τίποτα. Επειδή ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία, δηλαδή ποια είναι η περίοδος και πώς είναι η απόσταση, μπορούμε να βρούμε ακριβώς και πόση μάζα έχει και ο αστέρας και η μαύρη τρύπα. Αυτά τα είχαμε. Να μην απορροφάται από τη μαύρη τρύπα. Ναι, εντάξει. Υποτίθεται πως η μαύρη τρύπα είναι η μία αιστεία της ελλείψεως. Ναι, ναι. Στη μία αιστεία. Πώς διαπαιδεύει το βιβλιάκι μας, έτσι. Τα έχω μετά στο αρχείο. Τέλος, καταλήγουμε σε αυτό που σας έλεγα. Όπως σας είπα για τον δίσκο προσάυξησης που είπατε σε ένα λευκό νάνο.
Το ίδιο κάνει και μια μαύρη τρύπα. Αν πλησιάσει κάτι οτιδήποτε κοντά του και ούτω καθεξής, απορροφά τα πάντα, δίσκος προσάφησης και άντε να ξεφύγει οτιδήποτε. Το μόνο που μπορεί να ξεφύγει, ας πούμε, από μια μαύρη τρύπα, είναι να αρχίσει να εκπέμπει σωματίδια και ακτινοβολία γάμου. Πανίσχυρη. Οπότε αν αυτό πέσει σε έναν εφαίρεματο φωτίς, αν φτάσει σε εμάς το βλέπουμε και ούτω καθεξής. Γιατί για ποιο λόγο γίνεται η κτηνοβολία αυτή, γιατί δεν είναι γέννηση του λόγου. Ορίστε. Για ποιο λόγο μπορεί να ξεφύγει η κτηνοβολία από την μαύρη τρύπα. Σαν θεωρητικό μοντέλο δεν το έχουμε λύσει καν ακόμα. Ναι, ναι, απλώς φαντάσου ότι. Βέστο σαν αρχή διατήρηση τη τροφορμή, δηλαδή κάτι συνεχώς πλησιάζει, δεν γίνεται να χαθεί αυτή η ενέργεια να μην γίνει τίποτα. Οπότε ας πούμε ότι ξεφεύγει ένα ποσό ενέργεια από μορφή τη ακτινοβολία. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι από τη μαύρη τρύπα. Όχι, είναι από την τρύπα. Ναι, ναι, ναι. Στα όρια τη. Ναι, στα όρια. Στα όρια. Όχι, δεν είναι γέννηση ότι το ένα δεν είναι από την τρύπα. Πολύ υψηλέ θα γίνει. Όχι, όχι. Αυτό που λε είναι ακτινοβολία Χόκκινγκ. Ακτινοβολία Χόκκινγκ. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι από μαύρη τρύπα, λέει αυτό. Ορίστε. Αυτό που λέω δεν είναι από μαύρη τρύπα. Από μαύρη τρύπα είναι αυτό που λε. Okay. Απλώ δεν είναι αυτό. Αλλά και η κατεύθυνση διαφυγή υπονοεί τον άξονα περιστροφής της μαύρης τρύπας. Περιστροφής, ναι. Ναι. Ακριβώς. Τώρα και η ίδια μαύρη τρύπα μπορεί να έχει ηλεκτρικό φορτίο, μπορεί να έχει και μαγνητικό φορτίο. Ναι. Ωραία πράγματα. Δεν θα τα δούμε τώρα. Λυπάμαι. Λοιπόν. Μαγνητικό πεδίο. Λόγω της αρχή διατήρησης δηλαδή. Ναι. Ο αρχικός αστέρας και στροφορμή υπάρχει μαύρη τρύπα και ηλεκτρικό φορτίο και μαγνητικό. Ό,τι είχε παραμένει. Θα μας τα πείτε αυτά στην κοσμολογία, δηλαδή. Ναι, και στη σχετικότητα, οπουδήποτε. Λοιπόν, οπότε πάμε στους μεταβλητούς. Μεταβλητός αστέρας τι είναι? Ήταν, όπως είπαμε, ένα αστέρι, το οποίο θα το βλέπαμε, να μεταβάλλει τη λαμπρότητά του. Όχι πάλσαρο. Όχι πάλσαρο, πολύ καλός. Λοιπόν, στο οπτικό, όχι στα ραδιοκύματα. Αν και υπάρχουν και πάλσαρο και στο οπτικό. Οπότε, εδώ πέρα τι θα βλέπαμε, αν είχαμε πολλές φωτογραφίες, κάποια ένταση, σβήνει, πέφτει ένταση. Και να αυξομειώνεται. Πρακτικά τι γίνεται. Με τι αιτία. Γιατί. Με τι αιτία. Γιατί αυξομειώνεται. Αυτό ήταν το καλό. Υπόθηκε προηγουμένως. Θα το δούμε. Οπότε αν είχαμε ένα διάγραμμα και καταγράφαμε κάτω τις μέρες και πάνω τη λαμπρότητα σε μαγ, εντάξει μην σας νοιάζει, πόσο λαμπρά είναι ή όχι, τα βλέπαμε για μια συγκεκριμένη κατηγορία αμυστέρων, τους περιοδικούς μεταβλητούς, που μέσα σε αυτό να ανήκουν και οι κυφίδες και οι λυρίδες. Αυτό το πράγμα να είναι περιοδικό. Αν παίρναμε στατιστικά στοιχεία για όλους, μπορούμε να βγάλουμε ένα νόμο που λέγεται νόμος φωτεινότητας περίοδου. Δηλαδή τι λέει, ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του πόσες μέρες κρατάει αυτή η ανάπαρση και ποιο είναι το μέγιστο και το ελάχιστο της λαμπρότητας. Και θυμάστε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αν ξέρουμε ακριβώς ποια φωτεινότητα θα έπρεπε να έχει ένα αντικείμενο και μετρώντας τη λαμπρότητα μπορούμε να βρούμε την απόσταση. Ανακαλύπτοντας αυτή τη σχέση πλέον, μπορούν απλώς οι επιστήμονες να βρίσκουν κυφίδες, να μετράνε την περίοδό τους, να μετράνε τη λαμπρότητά τους, να ξέρουν ποια είναι η σχέση περιόδου φωτεινότητας, οπότε να υπολογίζουν τη φωτεινότητα και από τη φωτεινότητα για τη λαμπρότητα τη βγάζει απόσταση. Το στάνταρ κάντρ που σας έλεγα, τα στάνταρ κελιά. Οπότε οι κυφίδες τι είναι, φοβεροί, τρομεροί δείκτες αποστάσεων. Όπως σας είχα πει, οι γεωμετρικές μέθοδοι, όπως αυτούς της παράλλαξης, είναι για κάτι χιλιάδες παρσέκ, δεν μας κάνει. Οι κυφίδες μπορούν να μας δείξουν αποστάσεις μέχρι και άλλες γαλαξίες. Και το αίτιο είναι αυτό που υπόθηκε ακριβώς προηγουμένο. Δηλαδή, πριν που λέγαμε για την περιοδικότητα στον παλμό, ότι μία επικρατεί βαρύτητα, την άλλη γίνεται λίγο παραπάνω η έκρηξη, διαστέλλεται, μετά αφού διαστέλλεται κρυώνει, ξανασυστέλλεται και ο καθεξής, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην αρχή είναι ζεστός, επειδή είναι ζεστός και έχει αυξηθεί κάπως η παραγωγή ενέργεια στο κέντρο του, παράγεται περισσότερη ενέργεια, επειδή παράγεται περισσότερη ενέργεια διαστέλλεται, επειδή διαστέλλεται όμως κρυώνει, επειδή κρυώνει, πέφτουν οι πυρηνικές αντιδράσεις και επειδή πέφτει η πυρηνική αντίδραση, ο ρυθμός πυρηνικής αντίδρασης, αρχίζει να συστέλλεται. Και ούτω καθεξής. Αυτό λέγεται βαδίβα του Έντιγκτον. Όλες οι σχέσεις και όλα και το θεωρητικό υπόβαθρο έχει βγει από αυτόν. Οπότε έχετε έναν τέλειο παλμό. Εντελώς κανονικοποιημένο και πραγματικά εντυπωσιακό νομίζω ότι
αν το καλοσχεστείτε. Ωραία. Οπότε είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία. Και χαίρομαι που αναλύθηκε και προηγουμένως σου είπε τι ωραία που έκατσε. Μπράβο, καλή σύνδεση. Εντάξει. Εγώ ήθελα μια διευθύνση για την μαύρη τρύπα ακόμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ένα σημείο μάζας, ας πούμε, υπερπυκνής. Δεν είναι δηλαδή ένα κενό. Γιατί εγώ στο μυαλό μου τη μαύρη τρύπα είναι σαν κενό. Όχι, όχι, δεν είναι κενό. Αν υπάρχει εκεί, είναι μια συμπυκνωμένη κατάσταση. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που χάρτησε. Αλλά σου. Η μαύρη τρύπα είναι η καμπύλωση του χωρόχρονου, που είναι η γενική θεωρία τη σχετικότητα. Ναι. Αλλά όταν. Αλλά... Βασικά δεν είναι καμπύλωση πλέον, στο σκίζει. Ναι, ναι. Δηλαδή, αλλά... ουσιαστικά αλλά... δεν είναι ενημέρωση, είτε απλά καταρρύει. Από ένα σημείο και μετά καταρρύει η θεωρία του Αϊνστάιν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε από ένα σημείο και μετά τι υπάρχει. Είναι μια αντίφαση. Γιατί λέμε τρύπα. Και εννοούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, όχι, δεν βγαίνει από αυτό. Δεν είναι εκλεκτικά. Εσύ πιστεύει ο κόσμος. Δεν μάλλον τρύπα, δεν υπάρχει τίποτα. Ίσως είναι πιο προσωπικό όμως από αυτό. Αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Εκεί είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ, δεν αφήνει το φως να βγει και το βλέπουμε μαύρο. Α, μια και είπαμε γι' αυτό. Τίποτα δεν αφήνει. Αφήνει. Δεν γνωστά, δεν έχει βρεθεί τώρα πρόσφατα ότι αφήνει κάτι. Τίποτα. Όχι, αυτό το γύρω-γύρω που καίει. Είναι από την περιφέρεια, από κάποια απόσταση, όχι από μέσα. Παιδιά, ό,τι περάσει τον ορίζοντα γεγονότων, το μαύρο πράγμα δεν ξεφεύγει. Υπάρχουν άλλες περιοχές όπως εργόσφαιρα κτλ. Που υποτίθεται ότι είναι βέσμια ύλη, εκεί μπορεί κάπως να ξεφύγει. Είναι κάπου αλλού πάντως πάει εκεί πέρα. Έτσι. Ναι. Δεν είναι πάνω σε αυτές τις λογικές ότι ρουφάει, παίρνει ξέρω, καινούργια στοιχεία και τα καίει και ξανά. Όχι, δεν παράγεται. Δεν γίνεται. Χάνεται εκεί πέρα. Απλώς τα χρόνια. Ό,τι αρκεί, χάνεται εκεί πέρα μέσα. Ναι. Και δεν είχα πάει μέσα. Τον αρέσει και αυτό. Για αυτό που το είχα σαν ο. Ο καλός είναι, πώς το έβρεξα τώρα και. Δεν γίνεται δουλειά, εσύ. Λοιπόν. Ένα χαρτί. Πού ζήνατε. Θέλω να ζωγραφίσει κάτι. Πού ζήνατε, γιατί έχει μαζέψει με εδώ. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Καλά, συνεχίζω και σας το δείχνω. Ναι, ναι. Οπότε αυτό που βγάζουμε για τις περιόδους που σας έλεγα είναι σχέση περιόδου φωτεινότητας. Και έχουμε καταλήξει ότι για διαφορετικές κατηγορίες αστέρων έχουμε τους κλασικούς κυφήβες που λέγονται πληθυσμού 1, τύπου 1, του δεύτερου ύπους, πληθυσμού 2 και του RR λίρας. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες μεταβλητών και μη κανονικά μεταβλητών, μη περιοδικών δηλαδή. Πάντως για αυτές τις τρεις κατηγορίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη σχέση αυτή φωτεινότητας περιόδου και να υπολογίσουμε αποστάσεις. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά για μας. Η διαφορά μεταξύ του τύπου 1 και τύπου 2 είναι ότι οι τύπου 1 κηφίδες είναι οι πληθυσμού 1 αστέρες. Πληθυσμού 1 αστέρες είναι αυτοί που υπάρχουν τώρα. Ο ήλιος, ας πούμε, είναι πληθυσμού 1. Πληθυσμού 2 είναι παλιοί αστέρες. Άρα θυμάστε στην αρχή που σας έλεγα ότι παίζει σημασία τι στοιχεία έχει ένα αστέρι ή όχι. Εδώ μπορείτε να το δείτε. Ότι υπάρχει άλλη σχέση. Ότι γενικότερα οι κηφίδες παλιού τύπου. Οι παλιοί κηφίδες έχουν μικρότερη φωτεινότητα γενικά. Και τώρα για να δούμε αυτό που ήθελα προηγουμένως. Τι ήθελα να δούμε, τι είναι. Ωραία. Δύο γενικά την ταχύτητα διαφυγής, δηλαδή το πόση ταχύτητα χρειάζεται ένα σώμα για να ξεφύγει το βαρυτικό πεδίο ενός άλλου, τη βγάζαμε από αυτό εδώ. Θέλω να δείτε το εξής πάντως. Έστω ότι το αλλάζουμε λίγο. Α, από αυτό εγώ επίσης μπορείτε να δείτε πόσο τρελή γίνεται η ταχύτητα διαφυγής για λευκό νάνο. Το είδαμε προηγουμένως, για αστέρα νετρονίων. Και τώρα θέλω να πάμε για λίγο στη μαύρη τρύπα για να δείτε κάτι. Ξεχάστε αυτό εδώ, θα αντιστρέψει λίγο τη σχέση. Και πάμε στην ακτίνα. R ισότητα 2GN via V τετράγωνο. Αν σε αυτό το V, μάλλον, η μεγαλύτερη ταχύτητα ποια είναι. Και
Αυτό είναι ακριβώς η ακτίνα, σας δίνει την ακτίνα της μαύρης τρύπας. Την ακτίνα της μαύρης σφαίρας που σας έδινα προηγουμένως. Και λέγεται ακτίνα Schwarzschild. Που τι λέει ουσιαστικά, βγαίνει από την ταχύτητα διαφυγής. Σου λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα διαφυγής του φωτός, αφού ούτε το φως φεύγει και γι' αυτό είναι και μαύρο. Βάζω το όριο και βγάζω αυτή την ακτίνα. Το ΣΕ τι στοιχείο να καταλάβω. Το ΣΕ είναι η ταχύτητα του φωτός σε κενό. Και μη είναι η ατομική μάσα. Τη μη μάσα του μαύρου τρύπας. Η οποία εντάξει, τυπικά θα πρέπει να είναι 3-4 ηλιακές μάζες τουλάχιστον. Πάντως έλεγε για διάφορες για εκατομμύρια, ας πούμε. Ναι, ναι, ότι μπορεί να μαζέψει, μπορεί. Το θέμα, από αυτό βλέπεις πάντως ότι όσο αυξάνεται η μάζα, θα αυξάνεται και η ακτίνα. Ναι. Λοιπόν, το αστείο ποιο είναι. Αυτός ο τύπος έχει προκύψει, όπως είπατε, μαθηματικά λίπιο. Δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτα. Κινητική ενέργεια, τη δυναμική ενέργεια, έτσι. Αλλά υπάρχει ολόκληρη σχετικότητα. Υπάρχει κβαντομηχανική. Τα βγάλουμε μπακάλικα. Δηλαδή, η κινητική ενέργεια του φωτός δεν είναι mv σε τετράγωνο, έτσι όπως το γράψαμε τώρα. Έτσι. Και επίσης η ακτίνα, αφού καμπυλώνει το χώρος, ποια ακτίνα. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα δύο λάθη που έχουμε παραλείψει αλληλοανερούνται. Οπότε όταν. Ποιο το είχε βγάλει. Όταν ο φυσικός που είχε βγάλει αυτόν τον τύπο. Ή Λαμπλάς ή Λαγκράντζ. Από λάθη άρχιζε. Ήσασταν. Ήταν ο παρόντας Λόρεντζ. Όχι. Το είχαν βγάλει από παλιά. Από εποχή Νεύτωνα τα συζητάγανε. Γιατί αυτά τα ξέραν από τότε. Δηλαδή για μαύρες τρύπες ως αντικείμενα. Υπάρχαν ότι υποθετικά μπορεί να πάνε σίγουρα. Δεν ξέραν για πεπερασμένη. Δεν ξέραν την ταχύτητα του φωτός, λέγανε όμως ότι φάνε πεπερασμένη. Και αν πεπερασμένη, δεν πάνε μαύρες τρύπες. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο λάθη αλληλοανερούνται και καταλήγουμε σε αυτή την ανακρή σχέση που λέγεται ακτίνα Schwarzschild. Αυτό σας δίνει την ανακρή μια μαύρη τρύπα. Να ρωτήσω αυτό εδώ πέρα, ότι στη πιο παλιά, ας πούμε, πριν από αιώνες, ήταν λιγότερη η φωτεινότητα και η εναλλαγή αυτή συχνότητα από ότι τώρα. Ναι. Έτσι δεν είπε. Όχι, είπα ότι οι παλαιού τύπου αστέρες, αυτοί που έχουν μόνο υδρογόνο και ήλιο, του πληθυσμού 2, υπάρχουν ακόμα κάποιοι, γενικότερα θα έχουν χαμηλότερη φωτεινότητα. Βλέπετε ότι αυτή εκείνη η φωτεινότητα. Γενικά εννοεί τύπου 1 έχουν για την ίδια περίοδο μεγάλη φωτεινότητα, για την ίδια περίοδο οι τύπου 2 έχουν χαμηλότερη. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι είναι μακρύτερα. Ή κοντύτερα, ας πούμε. Όχι, όχι. Η φωτεινότητα είναι καθαρό μέγεθος. Δεν έχει να κάνει με την απόσταση. Α, μου σπάσα για κάτι άλλο. Στην αρχή βρήκαν τους κλασικούς κηφίδες. Το δέλτα του κηφέα ήταν το πρώτο που είχαν παρατηρήσει και λένε: όπα, ανακάλυψη. Οπότε αρχίζαν να μετράνε αποστάσεις κανονικά. Αλλά οι άνθρωποι δεν ξέραν ότι υπάρχουν δύο ειδών κηφίδες. Οπότε πιάσαν κάποια στιγμή, πήραν μετρήσεις για έναν κηφίδι τύπου 2, θεώρησαν ότι είναι τύπου 1. Βγάλαν άλλη σχέση και καταλήξαν να βγάζουν λάθος στην ακτίνα του σύμπαντος, λάθος στις αποστάσεις των γαλαξιών κτλ. Οπότε είχαν καταλήξει ότι, για παράδειγμα, το σύμπαν θα έπρεπε να έχει μικρότερη ηλικία από ό,τι είχε ο ήλιος. Και εκεί είχαν πανικοβληθεί, αρχίσαν να κλαίνε, λένε τι ωραίοι που ήταν οι κηφίδες, μας τα χαλάσανε. Είναι πιο μεγάλη, εντάξει. Θέμα μάζας, δηλαδή πιο μεγάλη. Ορίστε. Είναι άλλα τα στοιχεία. Δεν θα μπούμε στην αστροφυσική σε αυτό το κομμάτι. Παλιού τύπου και νέου τύπου. Πάντως, η πρώτη εφαρμογή ήταν να υπολογιστεί με ακρίβεια η απόσταση του γαλαξία της Ανδρομέδας. Αυτό εδώ το ωραίο πραγματάκι. M31, M32, M110. Αυτά είναι δύο βορυφόροι του γαλαξία της Ανδρομέδας. Όπως εμείς έχουμε τα μαγκελανικά. Γαλαξίες. Ναι, γαλαξίες. Οπότε, όπως σας είπα, οι κηφίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για τη μέτρηση γαλαξιών. Δηλαδή, έκανε ο Χάμπλ με ένα ωραιότατο μεγάλο τηλεσκόπιο. Πήγε, βρήκε ορισμένους κηφίδες στο γαλαξία της Ανδρομέδας, πήρε μετρήσεις, έβγαλε την απόσταση, το έκανε αυτό και για άλλα αντικείμενα και στη συνέχεια έβγαλε τον νόμο του Χάμπλ. Για τον νόμο του Χάμπλ θα πούμε στην κοσμολογία σε άλλη διάρρηξη. Γενικά πώς έχουν ακούσει για τον νόμο του Χάμπλ. Χαίρομαι. Αυτά για τους μεταβλητούς, εκτός αν θέλετε κάτι. Όχι. Ωραία. Πάμε λίγο στα νεφελώματα. Ωραία φωτογραφία, Είναι από το στελάρι, να το χρησιμοποιείτε, είναι πολύ καλό. Πριν πάτε, το όνομα, όπως ξέρετε, προέλευσε γιατί ψήφα κηφίδας. Είναι από το δέλτα του κηφέα. Ο κηφέας είναι ο αστερισμός. Και αυτός τυχαίος. Πάρει κάποιες αποφάσεις. Τι βρίσκεται σε εκείνη την περίπτωση. Αυτός είναι ο κηφέας. Και πάλι το κηφέα.
Αυτό δεν είναι. Λάθος κάνω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν έχω ανοίξει το πρόγραμμα πριν τη σκρίνη. Στον ή από πάνω ακριβώς να κοιτάει. Αυτό όχι, στον ή από πάνω όλο. Στη βάση είναι. Στη βάση είναι, αλλά δεν θυμάμαι το κορυφή. Αυτό είναι. Επειδή εγώ αυτό θυμάμαι ότι είναι, δεν σας παίρνω στο λαιμό μου, καιρό έχω να το δω, εγώ ξέρω ότι είναι αυτό εδώ. Μα το λέει κιόλας. Πού? Κυφαία, δεν είναι. Κυφαία είναι αστερισμό. Εγώ θέλω το δέλτα του κυφαία συγκεκριμένα, τόσο μπροστά. Λοιπόν, εντάξει. Και όσοι αστέρες ήταν παρόμοιοι, το ονομάσαν κυφίδες. Τώρα πάμε λίγο πίσω, πάμε στα νεφελώματα, να δούμε λίγο τι μπορούμε να μετρήσουμε με τα νεφελώματα και θα χρησιμοποιήσουμε το νεφέλωμα του ματιού της γάτας. Το νεφέλωμα του ματιού της γάτας βρίσκεται στον αστερισμό του Δράκοντα. Δράκοντας είναι αυτός εδώ. Κάποια στιγμή να κάνουμε μαθήματα μας τέτοιου, όμως θα είναι ωραία. Να πάμε πουθενά, παρατηρούμε. Α, θα κάνουμε σεμινάρια για παρατηρησιακή αστρονομία μετά από τα μαθήματα, δηλαδή μετά από αυτά τα δύο θεωρητικά, θα κάνουμε σεμινάρια για παρατήρηση. Με αστερισμούς δηλαδή, τηλεσκόπια και άλλα, πώς θα τους μπείτε. Θα πάμε για παρατήρηση. Αυτό το κοιτάμε, αλλά σίγουρα θα γίνουν τα σεμινάρια. Θα τα δείτε στο πρόγραμμα, δεν είναι. Να, τα επιφωνήματα που λέτε από μέσα, να τα λέτε για να το χαίρω. Το νεφέλωμα λοιπόν του ματιού της γάτας. Πριν το είπαμε με άλλα χρώματα, αν θυμάστε. Ναι. Εντάξει, να ξέρετε γενικά ότι οι φωτογραφίες σας πρόμαυρες τις παίρνουν. Τα χρώματα τα προσθέτουν οι επιστήμονες, αναλόγως στη λαμπρότητα και αναλόγως στο στοιχείο. Γιατί για να ξεχωρίζουν αυτά που θέλουν. Για παράδειγμα, νομίζω στο άσπρο ή στο οξυγόνο βάζουν πράσινο ή μπλε. Κάπως έτσι τα χωρίζουν, στο υδρογόνο κόκκινο, συνήθως τα έχουν συγκεκριμένα. Και αυτές οι φωτογραφίες λέγονται ψευδοχρωματικές. Οπότε, έχουμε ένα αρχικό νεφέλωμα. Ορφέα, μία διόρθωση είναι, μία ανισχυτή το πρί και είναι, γύρνα πίσω για να δεις το σωστό... Για το δέλτα του κυφαία. Ναι. Πού? Είναι κάτω αριστερά. Αυτό. Όχι. Είναι, δεν φαίνεται στο εγώ. Αυτό. Είναι εκτός του... Αυτό. Δεν έρθει. Άντε. Ναι, το νεφέλωμα δεν πιάνει ακριβώς. Έχει κάποιες ορίζες. Κάτι κόκκινο. Το γρανάτι λες εσύ τώρα. Τέλος πάντων. Ωραία. Σε αυτό το νεφέλωμα, όπως σας είπα, έχουμε δύο σχηματισμούς. Έχουμε ένα που θα έχει προκύψει από την αρχική αποβολή και έχουμε και παλαιότερα στρώματα. Δηλαδή, έχουμε δύο βαχτυλίδια που είναι πιο παλιά και έχουμε και ένα κεντρικό ελιψοειδές. Δηλαδή, σας είπα, στις διάφορες σταφάρες του αστέρα, ό,τι ήθελε έκανε, πέταγε στρώματα, παράλληλα ακτινοβολούν, άλλες φορές εκκρίνεται, κάνει ό,τι θέλει. Οπότε, οι επιστήμονες μελετάνε κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά. Τώρα, από την ταχύτητα διαστολής αυτού εγώ των ευελώματος μπορούν να προκύψουν πολλά στοιχεία. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι με τη μέθοδο Doppler να μετρήσουμε με ποια γραμμική ταχύτητα, πραγματική ταχύτητα, δηλαδή σε χιλιόμετρα ανά σεκόντ, διαστέλλεται το νεφέλωμα. Παράλληλα, αν πάρουμε φωτογραφίες, και τώρα θα πάμε στο να δούμε πόσο μεγάλη είναι η διαστολή, αν πάρουμε φωτογραφίες, βρίσκουμε την ταχύτητα διαστολής του νεφελώματος σε γωνία, δηλαδή πόσα δευτερόλεπτα ανά έτος. Οπότε, αν έχουμε τη γραμμική ταχύτητα, δηλαδή την πραγματική ταχύτητα και τη γωνιακή ταχύτητα, μπορούμε να βγάλουμε πολύ εύκολα την απόσταση. Και έτσι, από τη μέθοδο της διαστολής των νεφελωμάτων, γενικότερα χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος για να υπολογίζουμε αποστάσεις σε νεφελώματα. Καλό? Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας και την ταχύτητα διαστολής και έχοντας βγάλει την απόσταση και την ακτίνα του νεφελώματος, μπορούμε να βρούμε, αν γυρνάγαμε πίσω το χρόνο, πότε με αυτήν την ταχύτητα και αυτήν την απόσταση θα είχε ξεκινήσει η έκρηξη. Οπότε μπορούμε να βρούμε πότε είχαν δει στη Γη την έκρηξη, ή θα έπρεπε να την δούνε, και αναλόγως στην απόσταση κιόλας, πότε έγινε στην πραγματικότητα. Γιατί αν βλέπαν την έκρηξη το 1500, και αυτό έχει 5.000 έτη φωτός, θα το είχαν δει το μείον 3.000 ή όταν ήμασταν στα δέντρα. Ναι. Εντάξει. Οπότε λίγο πιο αναλυτικά που είπαμε και κάποια τελευταία για τα νεφελώματα. Παίρνουμε δύο φωτογραφίες, μία του 1994 και μία του 1997 από το ίδιο νεφέλωμα.
χρησιμοποιούμε τους φοβερούς και τρομερούς υπολογιστές που έχουμε γιατί βαριόμαστε. Και παίρνουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο φωτογραφιών, ώστε να μας προκύψει μόνο τι έχει αλλάξει, από ό,τι βλέπετε σχεδόν τίποτα σε τρία χρόνια. Σκεφτείτε ότι αυτές οι γωνίες είναι πάρα πολύ μικρές. Οπότε μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται είναι να κρατάμε τη μία εικόνα, να μεγενθύνουμε τα πίξελ της άλλης, όχι στο μηχάνημα στο ίδιο, στον υπολογιστή, και να παίρνουμε συνεχόμενα διαφορές με άλλες μεγεθύνσεις. Οπότε θα δείτε ότι οι διαφορές που προκύπτουν αναλόγως στη μεγέθυνση κάποια στιγμή καθαρίζουν περισσότερο την εικόνα. Εδώ βλέπετε δηλαδή περίπου το κεντρικό ελλειψοειδές να έχει εξαφανιστεί. Ενώ εδώ πέρα φαίνεται πάρα πολύ, εδώ πέρα έχει σχεδόν χαθεί. Άρα δεν είναι ότι βαριούνται, δεν προσβάλλουμε τους προληπτές. Έτσι τα λέω. Το παίρνουμε προληπτικά. Λοιπόν, θέλουμε ακρίβεια γι' αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι σε αυτές τις τρεις εικόνες λίγο πολύ έχει εξαφανιστεί, οπότε ξέρουμε περίπου τη μεγέθυνση που χρησιμοποιούμε, βάζουμε τους τύπους μας, υπολογίζουμε έτσι ακριβώς. Παρακάτω είναι εξέλιξη, δηλαδή έχει ξαναεμφανιστεί ή όχι. Αυτό δεν είναι η εξέλιξη, είναι η μεγέθυνση του πίξελ. Μπράβο. Προχωρεί και παρακάτω. Δεν χρειάζεται, μετά ξαναχαλάει. Οπότε στην ουσία τα πίξελ είναι διαφορά, μικρά πίξελ και από αυτό βλέπουμε την. Μα ούτε πίξελ, αυτό είναι το θέμα. Η ανάλυση βασικά. Δηλαδή ούτε στα πίξελ είναι η διαφορά, οπότε παίρνοντας φωτογραφία κάνουν τη διαφορά. Μεγεθύνουν τα ίδια τα πίξελ. Δεν κρατάνε τα πίξελ και αφαιρούν μεταξύ τους τα πίξελ. Μεγεθύνουν τα ίδια πίξελ το ένα, στο άλλο τα κρατάνε κανονικά, παίρνουν τη διαφορά και βλέπουν πότε εξαφανίζεται. Και από τη μεγέθυνση βλέπουν ποια είναι η διαστολή. Και σε πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό? Αυτό είναι για τρία χρόνια. Σε τρία χρόνια δηλαδή. Ναι. Οπότε το προηγούμενο ενδεχόμενο διαφορά μπορεί να υπάρχει όπως πρέπει να ήταν περίπου 10.000 έτη φωτό. Έτη, τελεία. Σύμφωνα τίποτα. Και το τελευταίο που λέγαμε για τον Doppler, εδώ πέρα είναι γραμμένες οι ταχύτητες για διάφορα σημεία που λύθηκαν. Επειδή όπως σας είπα, το νεφέλωμα είναι άλλα διάλογο, δηλαδή δεν είναι κάτι σφαιρικό, έχουμε διαφορετικές ταχύτητες παντού. Οπότε παίρνουμε μέσους όρους, φτιάχνουμε τα μοντέλα. Ωραία. Γενικά τα λέμε απλά, απλώς να δείτε ότι υπάρχουν ορισμένες τεχνητές λεπτομέρειες οι οποίες μας τρελαίνουν. Δηλαδή, εντάξει, ποια ταχύτητα διαστολής ή για ποιο σημείο μιλάς, κτλ. Αυτά. Ωραίο ματάκι. Είναι πάνω στο σημείο. Ναι, ναι. Όλα τα σημεία που φαίνεται, γιατί είναι σαφές, να τις παίρνουν σε δύο διαφορετικά σημεία σε σχέση με το κέντρο. Γιατί έχει πάντα δύο μετρήσεις κάθε ακτίνα. Όχι, σε τι θέση βρίσκεται. Για να πάρει στατιστικό φύγμα. Γενικά η έκθεση ξεκίνησε από το κέντρο, οπότε παίρνει για τα διάφορα σώματα. Το έχω στήσει ακτινικά λοιπόν το μοντέλο, για να σου λέει με αυτό που έχει συμπεράσματα. Πάντως βλέπετε, τρομάζες, έχουν πάρει και για τους 3-4 σχηματισμούς υπάρχουν. Δηλαδή είπατε ότι υπάρχουν δύο βαχτυλίδια και ένα ελλειψοειδές και βλέπετε έχουν πάρει και γύρω εδώ πέρα, αλλά άλλο ένα βαχτυλίδι και γύρω εδώ πέρα έτσι. Καταλάβετε, δηλαδή δεν είναι σφαιρικά γύρω από εδώ, έχει πάρει και πάνω στους σχηματισμούς για να πάρει και εδώ πέρα. Εντάξει, απλώς για να βλέπετε. Τώρα λίγη τελειώνουμε, μην φοβάσαι. Τώρα λίγη το Helix νομίζω ότι είναι, της Έλληνας. Ωραίο, ε! Αυτό είναι του Eskimo, το είπαμε και στο πρώτο που είχαμε ξεκινήσει. Όλα αυτά είναι πλανητικά που σας δείχνω. Έτσι. Εντάξει, γενικότερα μοιάζουν γιατί όπως σας είπα, τα πλανητικά νεφελώματα προκύπτουν απλώς από την αποβολή των στρωμάτων. Στα Supernova που έχουμε το έλα να δεις, είπατε ότι οι βομές δεν είναι ούτε τόσο καλές, έχουμε τα μαγνητικά πεδία, έχουμε και τα κεντρικά αστέρια που έχουν παραμείνει. Τα πλανητικά νεφλώματα είναι λίγο πολύ έτσι. Ο λόγος που ονομάστηκαν πλανητικά είναι επειδή όταν πρωτοπαρατηρήθηκε το πρώτο τηλεσκόπιο από τον Χέρσελ, είχε μόλις ανακαλύψει τον ουρανό και χαιρότανε. Και επειδή γενικά, αν δείτε από τηλεσκόπιο ένα νεφέλωμα, θα δείτε ένα αντικείμενο με διάμετρο. Και γενικά χαιρόμαστε οι αστρονομοί όταν το κάνουμε αυτό, γιατί όλα τα αστέρια είναι τελίτσες. Όταν βλέπουμε κάτι ως βίσκο, λέμε α, τρισδιάστατο. Οπότε έβλεπε κάτι τρισδιάστατο. Παράλληλα το βλέπει όμως να ψιλοχάνεται. Οπότε έλεγε, βίσκο σαν πλανήτη, σαν έχει έναν δίσκο. Το ψιλοχάνω όπως ένα γαλαξία, πλανητικό νεφέλωμα. Και από τότε έχει επικρατήσει ο όρος. Καμία σχέση με πλανήτες πάντως, έτσι. Και επίσης αυτό είναι και εκείνο το σχήμα περιμένουμε. Όχι. Όχι, αυτό δεν είναι κίνδυνος. Γιατί? Γιατί πως χάνει την επιγύριση,
του Κεντρικού Αστερίου που σου χάνει την ύλη, δεν τη χάνει όλη στου πόλου, δεν χάνει την ύλη. Δεν είναι κίνδυνο, δεν είναι κίνδυνο, ένα πεπόνι όμω θα το κάνει. Ένα πεπόνι το κάνει, το βλέπω από κάτω εμεί. Ναι. Και για να κλείσουμε απλώς για τα νεφελώματα, εντάξει, προφανώς δεν πλάνε τυχόν νεφέλωμα, απλώς μια και πιάσαμε την κατηγορία των νεφελωμάτων, πέρα από το να τα χωρίζουμε τα νεφελώματα αναλόγως με την προέλευσή τους, δηλαδή αν είναι πλανητικό νεφέλωμα, αν είναι πόλημα supernova, αν είναι πόλημα nova κτλ. Τα χωρίζουμε και αναλόγως με την ακτινοβολία τους σε νεφελώματα ανάκλασης, δηλαδή απλώς ανακλούν φως, σε νεφελώματα εκπομπής, δηλαδή έχουν ζεσταθεί τόσο πολύ από την ακτινοβολία που υπάρχει στους αστέρους που βρίσκονται κοντά τους. Για παράδειγμα, στο νεφέλωμα του Ορίωνα, όπως είναι εδώ πέρα, έχουμε νεφελώματα εκπομπής, όπου εκπέμπουν το δικό τους φως. Δεν είναι ότι απλά ανακλούνε το φως από τα κεντρικά άστρα. Και έχουμε και τα σκοτεινά νεφελώματα. Το νεφέλωμα του ήχου, για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση. Είναι αρκετά συμπαγή, ή δεν τυχαίνει να μας δείχνουν τη μεριά που ανακλούνε και μας κρύβουν το φως. Και πάμε στην τελευταία μας πλέον κατηγορία. Μελέτη ενός supernova και της ηχούς φωτός. Το έχει ακούσει κανείς αυτό, light echo, στα αγγλικά, ηχός φωτός. Light echo. Το έχεις ακούσει το light echo, χαίρομαι. Λοιπόν, αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή έχουμε ένα γαλαξία και έχουμε ένα supernova, έτσι. Το οποίο δεν θα είναι καν στον άλλο γαλαξία, μπορεί να είναι σε άλλο γαλαξία που δεν μπορούμε να δούμε αυτόν. Δηλαδή, η ενέργεια που εκπέμπει ένα αστέρι εκείνη τη στιγμή είναι πραγματικά τρομακτική. Μπορεί να παράγει ενέργεια δεκάδες χιλιάδες φορές παραπάνω από ό,τι ο ήλιος σε όλη του τη ζωή και να το κάνει αυτό, όπως είπαμε, μέσα σε μιλισεκόντς, σε δευτερόλεπτα. Γενικά είναι η μεγαλύτερη έκρηξη που μπορεί να γίνει στο ηλιακό μας σύστημα. Μετά τα hypernova. Υπάρχουν τα supernova και τα hypernova και τα δύο μεταφράζονται στα ελληνικά υπέρ. Οπότε. Super duper υπερκενοφανή θα ήταν. Κάπως έτσι. Είναι μπλε όταν μετρήσει. Δηλαδή, όχι το χρώμα. Το χρώμα. Λευκό, εντάξει. Λευκό, έτσι, ναι. Γιατί είναι πολύ λευκό. Αυτό είναι και από είναι hypernova. Και τι είναι το, αυτό που είπες, το φως, το echo. Θα σας το δείξω. τα supernova προκαλούνται, όπως είπαμε, είτε από τους λευκούς νάνους, που στο δείξω προς άξιση τους μαζεύουν μάζα από ένα αστέρι σαν να ξεκινάνε οι πυρηνικές αντιδράσεις στην επιφάνειά τους, αλλά μαζέψουν υπερβολικά πολύ μάζα, γίνονται πάλσαρ αστέρας νετρονίων και κάνουν μια supernova, η τύπου ΙΑ, και υπάρχουν και η τύπου 2, όπου είναι από την έκρηξη ενός αστέρα που είναι υπερβολικά βαρύς για τον ίδιο τον εαυτό και ξεκινάνε οι αντιδράσεις. Τα hypernova γίνονται για αστέρια που έχουν 100 ηλιακές μάζες, ας πούμε, δηλαδή σου είναι απίστευτα λίγο. Η έκρηξη είναι πραγματικά μεγαλοπρεπής, δηλαδή τα δίνουν όλα μόνο και μόνο για την έκρηξη. Εντάξει, supernova είναι πάλι, αλλά ναι, το super duper που λέει. Φτάσου τώρα μιλάμε για έκρηξη του πλανήτη ή την έκρηξη του αστέρα. Του ίδιου του αστέρα, ναι. Ή που μαζεύει γύρω γύρω, γιατί το nova είναι την έκλαμψη. Το supernova είναι έκρηξη του ίδιου του αστέρα. Ναι. Okay. Εντάξει, ένα υπόλοιμα supernova από αυτά. Και τώρα είναι από τα αγαπημένα μου. Το 1987 είδαμε να εκρήγνεται ένα συγκεκριμένο αστέρι στον ουρανό και αυτό που έγινε ήταν να φωτιστούν διάφορα δαχτυλίδια που ήρθαν γύρω τους. Διάφορα τι? Δαχτυλίδια. Δαχτυλίδια. Όπως σας είπα, είχε αποβάλει ο αστέρας σε διάφορες φάσεις της ζωής του αέριο. Οπότε όταν γίνει έκρηξη, θα φωτίσει όλα αυτά τα νεφελώματα. Ανεξαρτήτως το αν είναι το νεφέλωμα που σχηματίζεται εκείνη τη στιγμή, αν είναι το παλιό. Οπότε σε έγινε η έκρηξη του supernova, άναψε ένα δαχτυλίδι που υπήρχε στο κέντρο και άναψαν και άλλα δύο δαχτυλίδια. Το τέλειο ποιο ήταν? Ότι επειδή ακριβώς είχε δαχτυλίδι, το οποίο δεν το έχουμε δει, παίζει να μην το έχουμε δει καμιά φορά, και να έχει τύχει να έχουμε φροντίσει να υπάρχει τηλεσκόπιο να το κοιτάει, αυτό που θα παρατηρήσουμε στην πραγματικότητα, να το βλέπουμε απλά για φάτα αυτό. Δηλαδή δύο δαχτυλίδια απομακρυμένα στους πόλους και ένα δαχτυλίδι πιο κοντά στον ίδιο τον αστέρα. Και το τέλειο είναι αυτό. Θα βλέπαμε ένα supernova να σκάει. Στη συνέχεια, το supernova αυτό θα έστειλε το φως του και μέχρι το φως του να φτάσει στα διάφορα νεφελώματα γύρω του θα έφερε κάποιο χρόνο. Οπότε τι θα γινόταν? Το δαχτυλίδι θα άναβε ταυτόχρονα
σε όλα τα σημεία, για κάποιον που γίνεται στο supernova, αλλά εμείς το βλέπαμε πρώτα να ανάβει αυτό που βρίσκεται πιο κοντά, το κομμάτι που βρίσκεται πιο κοντά. Οπότε παρόλο που στην πραγματικότητα όλα τα μέρη του βαχτυλιδιού θα άναβαν ταυτόχρονα, εμείς αυτό που θα βλέπαμε στον ουρανό θα ήταν ένα στεφάνι, λες και του ανάψουμε μια φλόγα εδώ πέρα και άρχισε η φλόγα να ταξιδεύει γύρω γύρω και να κλείνει. Φανταστείτε το, ωραίο είναι, πείτε. Μια σταδιακή διάχυση. Δεν υπάρχει ένδειξη χρονικής διαφοράς των εικόνων, περίπου. Την είχα σβήσει γιατί τη ζήταγα ως άσκηση. Είναι χρόνια, είναι στιγμές. 500 μέρες. 500 μέρες, φανταστείτε. 500 μέρες. Εντάξει. Δεν θέλω να πω γρήγορα. Ναι, γρήγορα είναι, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι είναι τέτοιο χρόνο. Θα πρέπει να λίγο μικρό. Παιδιά, το νεφέρμα άναψε ταυτόχρονα και επειδή έχει διεγερθεί πάρα πολύ, μπορεί να κρατήσει για μέρες. Εγώ είπαμε ότι μπορεί να αντέξει ένα νεφέρμα για χρόνια. Το μέρες δεν είναι τίποτα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπαμε να ανάβει ταυτόχρονα, επειδή κάθε σημείο του βρίσκεται σε διαφορετική απόσταση. Προσέξτε τώρα. Επειδή κάθε σημείο είναι σε διαφορετική απόσταση, αφού μετράμε για πόσο χρόνο κάνει να ανάψει αυτό το σημείο και να ανάψει και το τελευταίο σημείο και ξέρουμε και την ταχύτητα του φωτός, μπορούμε να βρούμε τη διάμετρο σε χιλιόμετρα ανασηκών. Και αφού ξέρουμε τη διάμετρο σε χιλιόμετρα ανασηκών και ξέρουμε και τη γωνία, μπορούμε να βγάλουμε την απόσταση. Είναι το πρώτο supernova που γεωμετρικά έχουμε καταφέρει να μετρήσουμε μια πραγματικά τεράστια απόσταση με φοβερή ακρίβεια. Και σαν θέαμα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ έξυπνο και απλό στη σύλληψή του. Και γενικά από τα πιο σπάνια πράγματα. Δεν ξέρω, εμένα με ενθουσιάζει. Στο γαλαξία μας έχουμε νόβα, έτσι. Ναι, ναι. Ήταν μέσα στο γαλαξία μας αυτό. Όχι, είναι 1987 αλφα. Στο μεγάλο μέρος του Μαγκελάνη. Ακριβώς. Στο νεφέρωμα της Ταραντούλας. Α, δεν είναι στο βορειο... δικό μας. Εντάξει, βορειφόρος γαλαξίας. Είναι σχετικά κοντά. Τα κανονίζουν. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν. Τέλειο. Έχει πιο ωραίο. Γενικά τα supernova παίρνουν την ονομασία τους από το έτος που παρατηρήθηκαν και αναλόγως αν είναι το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, επειδή είναι σπάνιο, οπότε δεν θα χρησιμοποιούμε πάνω από 24 γράμματα, ας πούμε, A, B, C και το καθεξής. Οπότε αυτός ήταν ο SN Supernova 1987α. Εγώ σας έχω όμως φωτογραφίες του ίδιου βαχτυλιδιού το 1994 μέχρι το 2003. Έχει κανείς ιδέα τι έγινε? Χριστουγεννιάτικο δέντρο, άναψε. Το ίδιο βαχτυλίδι είναι με πριν και ξανάναψε. Τι έγινε? Ξανασυμπυκνώνονται τα αέρια και θα δημιουργήσουν μια άστρα. Γίνανε πολύ νόμπα γύρω-γύρω. Πολύ αστέρα. Στην αρχή το βαχτυλίδι άναψε γιατί έφτασε το φως του supernova. Τώρα το βαχτυλίδι ξανά άναψε γιατί έφτασε το οστικό κύμα. Έφτασαν τα αέρια που είχε διώξει το supernova. Οπότε ξαναπίεσε το νεφέρωμα που ήδη υπήρχε. Νέες εκρήξεις. Εντάξει, τριβές, ακτινοβολία, ταχύτητες, τι ξανά άνοιξε. Τόσα χρόνια μετά. Για να δείτε την καθυστέρηση μεταξύ ταχύτητας φωτός και ταχύτητας αφών. Αντίστοιχα, μπορέσαμε να υπολογίσουμε και την ταχύτητα του οστικού κύματος και να πάρουμε μετρήσεις για αυτό. Αλλά είναι συγκινητικό. Άναψε το στεφάνι για δεύτερη φορά. Αυτές οι σημαντικές σημαντικά ανάμαρα, ας πούμε, εκεί στο Φεβρουάριο του 2000, έχουν και σημασία. Το μισό σλάιντ είναι κέντρο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ανάμεσα συμπαιδικά αυτά από ό,τι φαίνεται. Ναι, γενικά, όπως είπαμε, τα νεφελώματα είναι ενωμιογενή. Και όχι μόνο εξαρτάται αν το ίδιο είναι ενωμιογενές, εξαρτάται αν το ίδιο τι μεριά μας δείχνει. Δηλαδή, όπως έχουμε τα νεφελώματα ανάκλασης, εκπομπής και τα σκοτεινά νεφελώματα, αναλόγως του τι θέλει να μας δείξει, αυτά βλέπουμε. Τώρα, φανταστείτε ότι οι πυκνές περιοχές είναι ότι δεν έχει κυριολεκτικά ένα βαχτυλίδι. Προφανώς έχει συμπυκνώματα σε κάποια σημεία. Οπότε φανταστείτε στην πραγματικότητα η κατανομή της μάζας θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Και ένα τελευταίο, εντυπωσιακό, έχει ακούσει κανείς που λένε για υπερσχετικιστικές ταχύτητες, μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει για ένα σώμα, αλλά μπορούμε να το παρατηρήσουμε για ένα φαινόμενο. Δηλαδή, τι γίνεται. Έστω ότι υπάρχει γύρω
από ένα αναστέρα, τον εφαίρεμα που λέγαμε ήδη. Όταν σκάσει ο Σούπερνόβα, αυτό που θα κάνει είναι σταδιακά να φορτίζει, να φωτίζει διάφορα στρώματα του νεφελώματος που υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η διάδοση του πώς θα αρχίσει να ανάβει το νεφέλωμα και να φτάνει σε εμάς η ανάκλαση ουσιαστικά, από τη γεωμετρία μπορεί να προκύψει ότι η ταχύτητα διαστολής του νεφελώματος, έτσι όπως θα το βλέπουμε, γιατί στην πραγματικότητα δεν διαστέλλεται το νεφέλωμα, απλώς βλέπουμε να το ανάβει, θα φαινόταν σαν να διαστέλλεται πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Εντάξει. Δηλαδή, ξανά αυτό, γιατί... ναι. Υπάρχει κάτι που λέγεται, ω λάθος, όχι με αυτό. Γιατί πιο γρήγορα όμως, λόγω της διαστολής. Δεν το κατάλαβα το. Λοιπόν, ηχός φωτός τι είναι. Γενικά ηχός τι είναι. Όταν ανακλαστεί ο ήχος, το σχήμα, πάνω σε ένα αντίκτυπο και επιστρέψει. Αντίστοιχα, αν εδώ έχουμε τη Γη, εδώ έχουμε τον αστέρα, το Supernova, κάποια στιγμή θα μας στείλει το φως του, θα κάνει κάποιο χρόνο, τσακ, έφτασε. Αυτό όμως το φως, αν έχουμε ένα ελλειψοειδές, γενικά την ιδιότητα της έλλειψης την ξέρετε. Αν ξεκινήσω από τη μία αιστεία... Αυτό είναι σταθερό πάντα. Αυτό είναι σταθερό συνεχώς. Το μέγεθος. Οπότε αν έχουμε ένα νεφέλωμα, φανταστείτε, σε ελλειψοειδές, δηλαδή, εντάξει, όχι αναγκαστικά γύρω από όλο το σύστημα, αλλά έστω ότι είχαμε αυτό εκεί το κομμάτι, να εδώ να έχουμε ένα νεφέλωμα. Όχι μόνο θα έστελνε το Supernova φως εμάς από εδώ, εδώ, θα πήγαινε και φως εδώ πέρα, θα ανακλόταν, ναι, θα ξαναφόταν εδώ. Ναι. Αυτό είναι το light echo, ηχό φωτός. Ναι, αλλά γιατί θα έτρεχε περισσότερο τέτοιο. Μισό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε τι φοβερό προκύπτει ήδη. Μπορούμε να δούμε Supernova κοιτώντας συνεφιλώματα γύρω μας, από Supernova που έχουμε χάσει. Δηλαδή μπορεί να δούμε το Supernova που είδαν οι Κινέζοι το 1054, αν βρούμε ένα τέτοιο νεφέλωμα και το μελετήσουμε. Και το έχουν κάνει ήδη για Supernova που είχαμε χάσει στο παρελθόν και έχουν μετρήσει και τα φάσματά τους και τα λοιπά. Οπότε αυτό είναι το τέλειο. Όχι μόνο κοιτάμε στο παρελθόν, ήδη κοιτώντας τα αστέρια και τα λοιπά και τους γαλαξίες, μπορούμε κιόλας να κερδίσουμε Supernova ή γεγονότα που είχαμε χάσει. Όταν λες έχουμε χάσει. Η έκρηξη, αυτό εδώ, έγινε το 1054. Ωραία. Διαλύθηκε. Τέλος. Παρατηρήθηκε. Το είπαν οι Κινέζοι. Διαλύθηκε μια φορά. Ναι, αλλά μπορεί να ξαναγίνει. Να το ξαναδούμε. Γιατί φαντάζεσαι το φως που είχαμε στερήσει. Και αυτό θα γίνει και πολλές φορές. Μέχρι να φτάσει τα 500 φορές. Μέχρι να φτάσει γύρω-γύρω. Αυτό είναι ηχόφωτος. Τώρα φανταστείτε ότι αν υπάρχουν πάρα πολλά στρώματα και τα φωτίζει όλα. Πολύ ωραία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι εμείς απλώς να δούμε η διαστολή του νεφελώματος, φανταστείτε πως το... επειδή εμείς θα βλέπουμε προβολές στο έτσι, να πηγαίνει πιο γρήγορα από ό,τι θα πήγαινε το φως. Πώς να σας το εξηγήσω. Έχω το λέιζερ, ωραία. Ναι. Και φωτίζω το ταβάνι. Ωραία. Σας έχω πει ότι η ταχύτητα του φωτός είναι μεγαλύτερη που μπορεί να φτάσουμε η ταχύτητα του φωτός. Έστω ότι το λέιζερ έφτανε στο... έφτανε η ακτίνα του στα 1 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αν έκανα αυτό σε ένα δευτερόλεπτο, η κοκκίβα δεν θα τρέχει πιο γρήγορα από το φως. Εντάξει, αυτά είναι σοφίσμα. Φάτανε. Το θέμα ποιο είναι, που δεν παραβιάζεται η θεωρία της ειδικότητας. Η θεωρία της ειδικότητας σου λέει ότι ένα σώμα ή ένα κύμα ή μια διάδοση πληροφορίας δεν μπορεί να τρέξει γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Αλλά η κοκκίδα, ένα φωτόνιο, είναι συνεχώς μια ακτίνα που στέλνει. Οπότε, εμείς αν βλέπαμε μια κίνηση γρηγορότερη από την ταχύτητα του φωτός, ενώ στην πραγματικότητα κανένα αντικείμενο από το φως που στέλνεται δεν θα πηγαίνει γρηγορότερα. Εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν πειράζει. Δηλαδή, γιατί θα πάει πιο γρήγορα, θα έρθει στο μάτι σου από την ταχύτητα του φωτός, το ότι φεύγει η κοκκίδα και πάει σταδιακά κάπου αλλού. Με ταχύτητα, δεν λέω. Γιατί, γιατί. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει κανένα ταχύτητα του φωτός. Ωραία, έστω ότι έχω ένα. Έστω ότι η κουκίβα φτάνει στα 1 δισεκατομμύρια. Εντάξει. Χιλιόμετρα. Ναι, και το κάνω. Και σε ένα δευτερόλεπτο θα κάνω αυτό εγώ έτσι. Ναι. Οπότε διανύω το 1/4 του κύκλου. Ναι, αλλά αυτό για το μεταξύ. Για λεπτομέρεια.
θα συμβούσω με την κυρία ότι η αιχμή αυτής της σπάθας του φωτός δεν θα είχε φτάσει στο στόχο. Γιατί θα τρέχει με τα χέρια του φωτός να φτάσει εκεί που είναι το δική μου πραγματίζει. Αναγκαστικά γίνεται μια σφαίρα γύρω-γύρω από την πηγή φωτός. Ωραία, όχι με laser pointer, με λαμπάκια. Ναι, όχι με φως. Όχι με φως. Το υγρώνουμε μένα, αλλά επειδή εμείς πολύ γρήγορα διανύσαμε στο φόντο δισεκατομμύρια αυτό, δεν θα φτάσει κάτω εκεί που θέλουμε να φτάσει. Θα είναι σε μια σφαίρα η οποία με κέντρο αυτό θα τρέχει όσο θα γίνει το φωτός. Ωραία, έστω μια διαφημιστική πινακίδα που έχει λαμπάκια. Ωραία. Δεν μπορώ να ρυθμίσω έτσι ώστε τα λαμπάκια να ανάβουν με τέτοιο τρόπο που να είναι την ψευδέστηση. Που να είναι την ψευδέστηση. Α, ότι το φωτάκι που ταξιδεύει. Εντάξει. Αλλά όχι ένα αντικείμενο, το φωτάκι που ταξιδεύει. Ναι, για ψευδέστηση δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν σα λέω ότι είναι αντικείμενο, αυτό λέμε. Α, εντάξει. Ότι έχουν παρατηρούμε φαινόμενο, φαίνεται να διαστέλνεται έναν εφέλωμα ή να ανάβει οτιδήποτε γρηγορότερα από ό,τι θα έπρεπε να με βάζει τα του φωτό. Λόγω τη ηχού φωτό. Έλα. Όχι, ότι μπορούσε να το πούμε με ένα επίπεδο. Δηλαδή, αν το δει στο επίπεδο, δηλαδή το φω να πάει από εδώ μέχρι εδώ, το βλέπει. Πάει με την ταχύτητα του φωτό. Αν το δει πλάγια όμω, αυτό φαίνεται μικρότερο. Προβολή. Ναι. Προβολή. Άρα από εκεί νομίζουμε ότι πάει πιο γρήγορα. Οκ. Οπότε για παράδειγμα όταν άναψε supernova στο αστερισμό της Αλεπούς ή του μονόκυρου, μονόκυρος πρέπει να μονόκυρο της, οκ. Βλέπετε μέσα στους διάφορους μήνες το πώς άναψε το φως, πώς άναψε τον εφέλωμα, ξέρουμε την ακτίνα του εφελώματος και δεν θα δικαιολογούσε να έχει ανάψει τόσο γρήγορα ή να έχει διασταλεί τον εφέλωμα τόσο γρήγορα. Τέλος. Μπράβο, τέλος. Και τελειώσαμε φωτέρα. Και 2 και 5 παρακαλώ αυτή τη φορά. Είσαι γάτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, παίρνετε τίποτα, αλλά θες το βίντεο σου. Ασκείς για το σπίτι, δεν είναι. Έχουμε πολλές από τα φυσικά. Καλημέρι λίγο να φροντίσετε να πάρω και να μείνουμε γραπτό. Τώρα έχω σκάσει.